Σας μέρα, καλώς ήρθατε. Σας τα είπαμε εμείς χθες στο κλείσιμο της εκπομπής ότι το καλό θα νικήσει. Δεν θα πω παρακάτω γιατί δεν θέλω να θυμώσουν όσοι μας παρακολουθούν και δεν είναι με το καλό. Πάμε παρακάτω τώρα στις ειδήσεις της ημέρας. Τι έχουμε? Έχουμε το δρόμο της παράταξης. Το δρόμο της παράταξης του μνημονίου από ένα μήνα έως και ένα χρόνο κινείται πια η διαπραγμάτευση μέσω email της κυβέρνησης με την Τρόικα. Οι δανειστές πιέζουν την Αθήνα να υποβάλει αίτημα παράτασης και να λάβει πιο σκληρά μέτρα. Η κυβέρνηση αλλάζει τον νόμο για την εκπαίδευση των κρατουμένων, αλλά ο Ρωμανός συνεχίζει την απεργία πείνας. Και νέες διαδηλώσεις είχαμε, αλλά και επεισόδια στη Νέα Υόρκη μετά την αθώωση και άλλου αστυνομικού που σκότωσε Αφροαμερικανού. Άλλη μια προκλητική απόφαση των Αμερικανικών δικαστηρίων. Και με αυτήν θα ξεκινήσουμε πριν ανοίξουμε το φάκελο, πριν δούμε δηλαδή όλα τα τροϊκανά, τα οικονομικά, διότι με mail πάει να γίνει τώρα η δουλειά. Και ξέρετε, με mail τι συμφωνία να κλείσει κανείς. Αν δεν τα πεις από κοντά, έστω με μία τηλεδιάσκεψη, για να τα δούμε σε λίγο αυτά, ξεκινώντας από την Αμερική. Τι συμβαίνει μετά το Ferguson? Δεν πρόλαβα καλά-καλά να ησυχάσουν οι άνθρωποι εκεί και ξεκίνησαν διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη. Δέσποινα. Ακριβώς, Πόπη, και όλοι φοβούνται ένα νέο Ferguson. Αυτό είναι το βίντεο από το κεφαλοκλείδωμα που έκανε αστυνομικό τον περασμένο Ιούλιο σε έναν 43χρονο Αφροαμερικανό. Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Έτσι είναι αυτός που βλέπουμε εδώ. Πατέρας τριών παιδιών. Πόσων παιδιών πατέρας? Έξι παιδιών, παρακαλώ. Έξι παιδιά έχει ο άνθρωπος αυτός, 43 ετών. Τον έπιασαν για παράνομη πώληση τσιγάρων. Τον βλέπουμε εδώ ότι τον βάζουν κάτω, τον ακινητοποιούν. Δείτε πώς τον προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν, το ρίχνουν κάτω και ο ένας αστυνομικός τον έχει πιάσει από το λαιμό, τον στραγγάλισε στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος φώναζε: δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων, δεν? Ακριβώς, Πόπη, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Με αυτό το σύνθημα βγαίνουν στους δρόμους εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον διαδηλωτές, κατέκλυσαν και τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Με αυτό το σύνθημα δεν μπορώ να αναπνεύσω, γιατί πραγματικά αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 43χρονου, ο οποίος είχε και αναπνευστικά προβλήματα. Τον έπιασαν οι αστυνομικοί κεφαλοκλείδωμα. Κανονικό, τον έριξαν κάτω. Εκείνος φώναζε 11 φορές. Φώναξε, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ο αστυνομικός τον κρατάει από το λαιμό, το βλέπετε. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο άνθρωπος υπέφερε από παχυσαρκία και άσθμα. Απεβίωσε, πέθανε την 17η Ιουλίου, του περασμένου Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του στο Staten Island. Υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν τον έριξαν στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Η οικογένειά του στηρίζει τις διαδηλώσεις, ωστόσο αυτό που λέει είναι ότι θέλει να γίνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square, στη Union Square, στο Columbus Circle και στο Χάρλεμ και σε άλλες συνοικίες της Νέας Υόρκης, διαμαρτυρόμενοι γιατί το σώμα των ενόρκων της Νέας Υόρκης αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη στο λευκό αστυνομικό. Τον αθώωσε, δηλαδή. Είναι ο δεύτερος αστυνομικός που αθώνεται μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αφού πρώτα σχεδόν οι μεγαλύτερες πόλεις Αμερικής κόντεψαν να τυλιχθούν στις φλόγες. Ακριβώς, και το τρίτο περιστατικό. Μάλιστα. Με Αφροαμερικανό και λευκούς αστυνομικούς που έχει αυτή την τραγική κατάληξη. Αυτά συμβαίνουν στην Νέα Υόρκη. Να δούμε τι συμβαίνει τώρα και στην Τσετσενία. Έχουμε απίστευτα επεισόδια. Πόλεμο κανονικό εκεί. Ακριβώς, Πόπη, και αυτό το φλεγόμενο κτίριο είναι ένα δημοσιογραφικό κτίριο στο οποίο έβαλαν φωτιά και εισέβαλαν αντάρτες Τσετσένοι. Όπως δήλωσε ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντήροφ, οι αστυνομικοί οι οποίοι σκοτώθηκαν. Έχουμε 5 αστυνομικούς νεκρούς τουλάχιστον στον Γκρόζνη της Τσετσενίας από επίθεση ανταρτών. Τους επιτέθηκαν ενώ τους σταμάτησαν οι αστυνομικοί το αυτοκίνητο για να κάνουν έλεγχο. Εκείνοι άνοιξαν πυρ, οι αντάρτες άνοιξαν πυρ και στη συνέχεια εισέβαλαν σε κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία τοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού. Έβαλαν φωτιά και αυτές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τσετσενία. Λοιπόν, Νέα Υόρκη διαδηλώσεις για την αθώωση του δεύτερου αστυνομικού. Βλέπετε τι γίνεται στην Τσετσενία με τον πόλεμο εκεί να βράζει πραγματικά. Και χθες τα δικά μας εδώ είχαμε επίσης επεισόδια και προχθές για την υπόθεση του Ρωμανού με καινούργιες πορείες προγραμματισμένες. Θα τα δούμε και όλα αυτά. Θα δούμε και τι συνέβη χθες το βράδυ αλλά και τι αποφάσισε να νομοθετήσει η κυβέρνηση σε πολύ λίγο από τώρα. Πάμε όμως στις άλλες φωτιές που άναψε το mail, που απαντήσαμε, που δεν ήρθε ποτέ η τηλεδιάσκεψη, που περιμέναμε, που έρχεται παράταση του μνημονίου. Κοίτα τώρα, βλέπω πόσο ανοίγει το φόρεμα όταν κάθομαι. Έτσι,
Είναι από αυτά που κρύβουν πράγματα. Κρύβουν πράγματα. Έχει ωραίο χρώμα όμως. Τι μας κρύβουν και τι δεν μας λένε, λοιπόν, για να το συνδέσω και με το θέμα της ημέρας. Ελάχιστα ξέρουμε καταρχάς για την απάντηση στρόικα. Τι ξέρουμε λοιπόν, ότι ζήτησε σίγουρα. Ζήτησε σίγουρα Πόπη όλα τα μέτρα, τα εναλλακτικά μέτρα του 2015 mm-hmm. να ψηφιστούν τώρα, να γίνουν νόμος του κράτους φέτος. Που μιλάμε, είναι πια, για να ποια είναι. Η εισφορά αλληλεγγύης να μην μειωθεί κατά 30% mm-hmm. όπως λέγαμε, να παραμείνει ως έχει. Επίσης, να έρθει φόρος πολυτελείας, να έρθει φόρος στα τσιγάρα και στα ποτά. Λεπτομέρειες για το ύψος του φόρου δεν ξέρουμε, ούτε έδωσαν στο mail η ελληνική πλευρά της προηγούμενης Κυριακής. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα, διότι η Τρόικα επιμένει στο δημοσιονομικό κενό. Έχει μια διάλλακτη, λένε, στάση, ειδικά η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ενώ ήταν να γίνει μια τηλεδιάσκεψη, τελικώς λένε δεν τα βρίσκουμε. Παιδιά, στείλτε μας mail για να εγκρίνουμε και βλέπουμε μετά. Το μεσημέρι, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός Οικονομικών μας ενημέρωσε ότι δεν θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Θα σταλεί απαντητικό mail. Μάλιστα, υπήρχε μια διευρυμένη σύσκεψη με επιτελείς από όλα τα υπουργεία που είχαν τα ενδιάμεσα μικρά mail. Έχει συνταχθεί το mail αυτό, έχει φύγει. Συντάσσεται. Συντάσσεται και λένε ότι συντάσσεται με βάση τις προτάσεις της θέσης κυβέρνησης προηγούμενης Κυριακής που δεν αλλάζουν. Προσπαθούν να τεκμηριώσουν καλύτερα. Μάλιστα. Προσπαθούν Πόπη παράλληλα και να ζητήσουν και παράταση μνημονίου. Υπάρχει το θέμα της τεχνικής παράτασης. Κράτα το λίγο αυτό για να δούμε τι γίνεται από την ευρωπαϊκή πλευρά. Πώς τα βλέπουν δηλαδή τα πράγματα οι Βρυξέλλες. Θάνο Αθανασίου, καλημέρα. Καλημέρα. Και σήμερα έχουμε Euro Working Group εδώ στις Βρυξέλλες. Όχι για θέματα Ελλάδος, για θέματα προϋπολογισμών των υπολείπων. Είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Τάσος Αναστασάτος, όχι όμως και ο Σύμβουλος, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο βασικός διαπραγματευτής. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα συζητηθεί μόνο στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης. Μάλιστα. Οι αποφάσεις όμως ήδη υπάρχουν. Δηλαδή... Και οι αποφάσεις από το προηγούμενο Euro Working Group είναι πως το Euro Group της Δευτέρας μπορεί να αναμένει ότι η Τρόικα μπορεί να κατέβει στην Αθήνα. Ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Όχι όμως και αυτό που λέμε το επιδιωκόμενο συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια παράταση του χρηματοδοτικού σχέδιου του παρόντος προγράμματος μέχρι η ελληνική πλευρά και η Τρόικα να ολοκληρώσουν αφενός την διαπραγμάτευση. Πολλές φορές τώρα, Θάνο, χανόμαστε και λίγο στη μετάφραση των λέξεων. Γιατί είδους παράταση μιλούν? Μιλούν για τεχνητή παράταση αυτή την. Ποια είναι η διαφορά? Χωρίς καινούριους όρους, χωρίς καινούριες δεσμεύσεις, χωρίς περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ή επί της ουσίας παράταση αυτής της συμφωνίας με υπογραφές, δεσμεύσεις κλπ. Θα περάσει από τα κοινοβούλια των ξένων χωρών ή όχι? Τι έγινε, παιδιά? Συμφωνήσουν. Τον έχω πει διάφωνο. Θάνο. Δεν σ' άκουσα. Θάνο. Δεν υπάρχει. Προσέξτε τώρα. Έχουμε και από τη μία μεριά το σκληρό της υπόθεσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει στυλώσει τα πόδια κάτω, φέρνει καταστατικά, δικαιολογίες κλπ. Και είναι ο Δημήτρης Ουλτογιάννης στην Αμερική, ο οποίος κάνει και την κέρια ερώτηση. Ρώτησες λοιπόν το Διεθνές, τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πώς θυμήθηκαν αυτή τη χρονική στιγμή, τι προβλέπει το καταστατικό και το φέρνουν ως επιχείρημα, Δημήτρη, και τι σου απάντησαν? Καλή σας ημέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι επίσημη απάντηση από το Ταμείο δεν έχουμε ακόμα καμία. Mm-hmm. Παρασκηνιακά όμως, αυτό που μας λέει το Ταμείο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, κύριοι, εμείς έχουμε παραβιάσει αρκετές φορές το καταστατικό μας για να καλύψουμε τις καθυστερήσεις των Ελλήνων αρμοδίων και το έχουμε πράξει από την πρώτη στιγμή. Μιλούν για πέρσι και πρόπεση. Αυτή τη φορά όμως ο κλοιός σφίγγει, τα θέλουμε όλα ή τίποτα. Πόποι αναφέρονται, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, σε ένα μνημείο, αν θέλεις, παρανομιών από την πλευρά του Δουνουτού. Καθώς ό,τι και να λέγανε τότε τα μέλη της αποστολής Τόμψεν και λοιποί, ο Ντομινίκ Στροσκάν και για ένα διάστημα και η Κριστίν Λαγκάρντ έβρισκαν πόρτες και παράθυρα έτσι για να εξυπηρετήσουν τη χώρα μας. Σε αυτό αναφέρονται, είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ και χωρίς να έχουμε, επαναλαμβάνω, καμία επίσημη ανακοίνωση, είναι ότι απέναντί του το Ταμείο βλέπει τη χώρα μας. Δεν βλέπει ούτε τον Α ούτε τον Β πολιτικό, διότι η υπογραφή της κυβέρνησης του Παπανδρέου τότε έδεσε την Ελλάδα. Οπότε οι δανειστές, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Και η ισχύ της υπογραφής αυτής τρέχει μέχρι και το 2016. Μέχρι και το 2016. Οπότε από την ασφάλεια αυτοί βεβαίως κάθονται στη θέση τους και είναι όσο σκληροί θέλουν να είναι. Ακριβώς, διότι οι δανειστές τότε ζήτησαν και πήραν μέρος της κυριαρχίας της πατρίδας μας, δυστυχώς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε καμία επικοινωνία με το Ταμείο, γιατί όποιος λέει ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση δεν γνωρίζει γιατί μιλάει. Χωρίς να έχουμε επίσημη ανακοίνωση, το Ταμείο αυτή τη φορά δεν θα βάλει αστερίσκο στο καταστατικό του. Τα θέλει όλα ή τίποτα. Όλα ή τίποτα. Όσο φορτισμένο ακούγεται αυτό, μάλλον τόσο είναι. Πάμε λοιπόν στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θάνο.
Έχουν την ευκαιρία λοιπόν οι Ευρωπαίοι να κάνουν τους καλούς στην ιστορία αυτή. Οι Ευρωπαίοι θα πούν το εξής. Σας δίνουμε χρόνο για να κάνετε staff level agreement, δηλαδή συμφωνία σύμπεδο προσωπικού. Αυτό προσπαθούν να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Να νομοθετήσουμε, να εφαρμόσουμε, να γίνουν όλα τα προαπαιτούμενα στην πράξη και μετά να υπάρξει αυτό που λέμε compliance report, δηλαδή έκθεση συμμόρφωσης. Όταν θα υπάρξει έκθεση συμμόρφωσης, όποια στιγμή και αν γίνει αυτό, μπορεί μετά η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει αίτημα για υπαγωγή της στον ECCL, στον μηχανισμό δηλαδή ενισχυμένων όρων. Δεν είναι ανάγκη να το κάνει αμέσως, δεν είναι ανάγκη να το κάνει τώρα, δεν είναι ανάγκη να βιαστεί για κανέναν λόγο για να πάει στον ECCL. Πρέπει πρώτα-πρώτα να τελειώσει. Αυτό λένε εδώ οι κοινοτικοί αξιωματούχοι. Αν δεν τελειώσει, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση. Άρα δεν συνεχίζει και ουσιαστικά η πορεία αυτή για την τελική έξοδο στις αγορές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με ρώτησες για τους όρους, οι όροι είναι οι ίδιοι. Οι όροι είναι συγκεκριμένοι και οι όροι από πλευράς προγράμματος, δηλαδή το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει, είναι ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό έχει όρους και για το 16, έχει όρους και για το 17, έχει όρους και για το 18 και έχει όρους δημοσιολογικούς μέχρι το 2022. Διότι τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει έχουν μία εξυπηρέτηση. Και τι μας ζητούν να νομοθετήσουμε τώρα, Πάνο, η συμφωνία... τι ναι, θέλουν ναι. Σε επίπεδο νομοθεσίας, πες μας. Τι θέλουν δηλαδή να περάσουν από μέτρα, από όλες αυτές τις συμφωνίες που τρέχουν και που ήδη έχει δεσμευτεί η ελληνική πλευρά να εφαρμόσει μέχρι το 2022. Θέλουν δηλαδή και τα προληπτικά έκτο. Μέτρα που τους προσφέρει ο κύριος Σαμαράς για το 2015. Ναι, προληπτικά, γιατί σου λέει πέσατε έξω την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσανε. Δεν πέσανε τόσο έξω όσο λέμε. Γιατί το άκουσα αυτό, υπόθηκε για χθες, το άφησα να πάρει το πολλές μέρες. Όχι. Μα είναι πέρσι το βασικό του επιχείρημα, δεν είναι έτσι, όχι. Ξεκινήσαμε με ένα δημοσιονομικό κενό 3 δις, πήραμε μέτρα 2 δις και, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάστηκε το ένα. Mm-hmm. Το τρίτο. Πήραμε μέτρα πέρσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πήραμε μέτρα. Πήραμε μέτρα, έγιναν θυσίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή, πήγαμε με τον αυτόματο πιλότο. Το ίδιο πράγμα λέμε αυτή τη στιγμή. Αυξήθηκε η τέτοια με τον αυτόματο πιλότο. Όχι, πήραμε μέτρα. Το ίδιο πράγμα λέμε αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι τους πιέζουν να νομοθετήσουν και για τα προληπτικά του 2015. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι προληπτικά για αυτούς. Για μας είναι προληπτικά. Μας πιέζουν λοιπόν. Το οικονομικό προληπτικά δεν πάει να πει ότι είναι προληπτικά. Αυτοί λένε ότι υπάρχει κενό και πρέπει να το κλείσουμε. Εν πάση περιπτώσει έχουν βάλει λεφτά και δεν μπορεί να υπάρχει προπολογισμό χωρίς λεφτά. Και ο Δημήτρης Σουλογιάννης από τις ΗΠΑ πάρα πολύ σωστά είπε για το καταστατικό του Δέλτα Νιτάφ και παρομοίως θα σου πω και εγώ και το καταστατικό της Κομισιόν, το αντίστοιχο. Μάλιστα. Έτσι, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Τι να κάνουμε. Και παίζει το όλα ή τίποτα. Προφανώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το όλα ή τίποτα. Απέναντι σε αυτό λέει τίποτα, λέει η κυβέρνηση, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν μπορούν να πάρουμε από τώρα μέτρα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστούν το 2015. Δώστε μας ένα περιθώριο και ως τον Ιούνιο, αν αποδειχθεί ότι φέτος φάλουμε και δεν υπάρξει πλεόνασμα, θα νομοθετήσουμε. Να πούμε ότι το καταστατικό του Δέλτα Νιτάφ προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει επάρκεια χρηματοδοτική 12 μήνου, αλλά και βιωσιμότητα χρέους. Το 2012 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν σε παρεμβάσεις στο χρέος, τις οποίες ζητά τώρα εμέσως το Δέλτα Νιτάφ με αυτό το καταστατικό. Μάλιστα, Δημήτρα, σε ευχαριστούμε. Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη, η συζήτηση αρχίζει, η σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ένα προϋπολογισμό που θυμίζουμε δεν δέχεται σε καμία περίπτωση. Για καταλάβουμε τι γίνεται τώρα, έτσι. Η Τρόικα απ' έξω μας λέει ότι δεν το δέχεται τον προϋπολογισμό αυτό. Η κυβέρνηση πάει να τον ψηφίσει, πάει να τον περάσει. Αντώνη Αντωνόπουλε, καλή σου μέρα. Ένταση ξεκίνησε από χθες κιόλας. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Να σου πω ότι τα έδρανα, όπως συνηθίζεται τις πρώτες μέρες, ήταν άδεια. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το γεγονός που σημάδεψε τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση ήταν μια ένταση που είχαμε ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Άδων Γεωργιάδη. Ήταν μια κοινοβουλευτική κόντρα που είχε απ' όλα. Είχε λίγο από Αντώνιο Γκράμψη μέχρι και μερίδια στην Black Rock. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε σχετικό. Για να το δούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να δούμε πώς ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ο Αντώνιο Γκράμψη έδωσε τον εξής ορισμό, τι είναι κρίση. Όταν πεθαίνει το παλιό και ακόμα δεν μπορεί να γεννηθεί
το καινούριο. Νομίζω ότι τώρα χάνεται και μέρος του αστικού κόσμου. Γιατί υπάρχουν και αξίες στον αστικό κόσμο που δεν μπορεί να τις αντιπροσωπεύσει ούτε η Σοφία Βούλτεψη, ούτε ο Άδωνης Σιωριάδης. Είναι κατάντια για το δικό σας το κόσμο, το δικό σας το κόσμο, ότι φτάσατε να σας αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο άτομα. Και όταν σας άκουγα στην αρχή να αναφέρεστε στον Γκράμψη, μου έκανε εντύπωση που κάνατε αυτή την αναφορά. Γιατί την είπατε, ξέρετε, μισή. Ο Γκράμψη δεν είπε αυτό που είπατε. Είπε πριν πεθάνει το παλαιό και μέχρι να γεννηθεί το νέο, προσέξτε, μεσολαβεί η εποχή των τεράτων. Πράγματι, κύριε Τσακαλώτε, είστε τα πολιτικά τέρατα αυτή τη κρίση. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν είχα την τύχη του καλού συναδέλφου να γεννηθώ πλούσιο σε χώρα του εξωτερικού, να σπουδάσω τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, των χωρών, των ιδρυτών του καπιταλισμού και εκεί όπου ανθεί ο καπιταλισμός. Και μετά από 20 χρόνια δουλειά σε πάγκους και σε βιβλιοπωλεία, δεν μπόρεσα να έχω μερίδια στην BlackRock. Αυτό πράγματι είναι μια ζημιά για μένα. Και είμαι βέβαιος για την κυρία Σοφία Βούλτευση. Η οποία κυρία Σοφία Βούλτευση και εκείνη δουλεύει από μικρή μέσα στην πιο δύσκολη συνθήκη αυτής της χώρας, χωρίς να έχει απολαύσει τα πολύ μεγάλα προνόμια της Οξφόρδης και των άλλων μεγάλων πανεπιστημίων, που είναι πολύ αστικά, κύριε Τσακαλώτε. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω, εσείς μάλλον είστε προδότης της δικής σας τάξεως, της αστικής τάξεως. Λοιπόν, Αντώνη μου, τα είδαμε όλα, τα είδαμε σε λεπτομέρειες, τα ακούσαμε. Σήμερα τι γίνεται και πώς εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και στο εξής με τον προϋπολογισμό? Δεν το έχουμε σήμερα, έτσι. Πέφτουν όλοι ξεροί, παιδιά, μόνο αυτό σας λέω. Στη σκέψη δηλαδή ότι πάνε στη συζήτηση και στην ψήφιση προϋπολογισμού, δεν τα αντέχουν ούτε οι ρεπόρτερ, λιποθυμούν στον αέρα. Αστειεύομαι βεβαίως. Έχουμε προβληματάκι στη σύνδεση, δεν πειράζει, να μιλήσουμε με τον Νίκο Αρμένη, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να έχει πάρει φωτιά από τις συναντήσεις και από τις συσκέψεις, Νίκο. Όπου, κυρίες και κύριοι, χθες ήταν συνεχείς οι συσκέψεις και σήμερα φυσικά, χθες ο κύριος Σαμαράς κάλεσε τους δύο υπουργούς που έλαβαν τα email, τα περιβόητα email από την Τρόικα, τον κύριο Χαρδούβελη και τον κύριο Βρούτσι, έβαλαν κάτω μία προς μία τις παραγράφους, εξέτασαν όλες τις επισημάνσεις της Τρόικας, χωρίς εκτός από το όσο εδώ που έχει διαμηνήσει από χθες το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, ετοιμάζονται να στείλουν το απαντητικό email της ελληνικής πλευράς. Δεν έχει φύγει ακόμη το mail δηλαδή, έτσι? Θα φύγει μέσα στην ημέρα, ξέρουμε. Από ό,τι πληροφορούμε, μάλλον εντός της ημέρας. Θα το δούμε αυτό. Επαναλαμβάνουν πάντως ότι παράλογες απαιτήσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Για παράδειγμα, αλλαγή του νόμου των 100 δόσεων, μειώσεις συντάξεων ή αυξήσεις στο ΦΠΑ για τα φάρμακα δεν γίνονται αποδεκτές. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση θα ήθελαν μέσα στα αμέσως επόμενα 24 ώρα να υπάρχει εξέλιξη. Αν είναι δυνατόν να έρθει η Τρόικα στην Αθήνα, ώστε στο Eurogroup να υπάρχει έστω μία καταρχήν συμφωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αιστείες διαφωνίες. Μία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητά, όπως άκουσατε από τους συναδέλφους, νομοθέτηση μέτρων τώρα και όχι στη διάρκεια του χρόνου, εάν όντως προκύψει ανάγκη και δημοσιονομικό κενό. Και η δεύτερη με τους Ευρωπαίους, καθώς εχθές ανώτατος παράγοντας της Ευρωζώνης μιλούσε για παράταση. Την παράταση η ελληνική πλευρά την θέλει μόνο άτυπη και σύντομη, όχι εξάμηνη. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί εξάμηνη παράταση. Και εκεί ανοίγουν και διάφορα άλλα σενάρια που έχουν σχέση και με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Νίκο μου, γιατί μέσα στην ημέρα σήμερα θα έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις. Αυτό το όχι σε περαιτέρω μέτρα και όχι σε μειώσεις των συντάξεων, όταν πριν από λίγο βγήκε στη δημοσιότητα, μάθαμε δηλαδή το κενό, το δημοσιονομικό κενό, αυτή την τρύπα σοκ στα ασφαλιστικά ταμεία που φτάνει για το ΙΚΑ στο 1 δισεκατομμύριο. Πώς μπορούμε και τις λέμε και διαβεβαιώνουμε? 1 δισεκατομμύριο κενό, έλλειμμα στα ταμεία του ΙΚΑ, τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη? Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, τι λένε για μας τα ξένα μέσα? Τι λένε για μας τις διεθνείς εφημερίδες, τα sites, τα κανάλια? Ασχολούνται με την Ελλάδα ή όχι, Δέσποινα? Σήμερα με μια πρώτη ανάγνωση των ξένων εφημερίδων δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναφορά
για την Ελλάδα. Βέβαια, υπήρχε όλες τις προηγούμενες ημέρες και ίσως να υπάρξει και μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί τους ξένους αναλυτές και δημοσιογράφους είναι η κρίση και η οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης. Φοβούνται πάρα πολύ ότι μέσα στο νέο έτος θα υπάρχει νέα ύφεση στην οικονομία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι που τους ανησυχεί και όπως γράφει ο Guardian, παρόλο που μέσα στο καλοκαίρι φάνηκε να υπάρχει τόνωση των επενδύσεων και τη ζήτηση σε πληγήσεις χώρες όπως Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Διαδηλώσεις υπάρχουν σε χώρες της Ευρώπης, Δέσποινα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει κόσμο στο δρόμο. Αυτές τις μέρες τώρα. Ακριβώς τώρα. Έχει κόσμο στη Ρώμη και μάλιστα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, τις μεταρρυθμίσεις που προχώρησε η κυβέρνηση Ρέντσι. Άνεργοι, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με πολύ χαμηλούς μισθούς, αλλά και μαθητές, βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, καθώς προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι το κτίριο της Γερουσίας, όπου μέσα διεξαγόταν η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Τι αλλάζουν στην Ιταλία? Εκεί γίνονται διάφορες αλλαγές. Προβλέπουν την ενίσχυση των συμβάσεων αορίστου χρόνου με βαθμία αυξανόμενες εγγύησεις μέσα σε μια τριετία. Και ιδίως με τη μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση άδειας μητρότητας σε εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ψηφίστηκε, να σου πω, στην Γερουσία τελικά, αφού κατατέθηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε και όλο το νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις. Όμως είχαμε τις συγκρούσεις αυτές. Αν περνούσαν εκεί οι αλλαγές, οι εργασιακές που έχουν περάσει αυτά τα τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, τι θα γινόταν άραγε στους δρόμους της Ιταλίας? Θα είχε καεί η Ρώμη, περνούσαν οι αλλαγές αυτές που γίνανε στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, τι θα γινότανε? Αν περνούσαν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό στη Γερμανία, τι θα γινότανε? Στη Γερμανία ήδη τι γίνεται με τους πιλότους της Lufthansa που κρατούν. Ποιες άλλες χώρες είναι σε αναστάτωση? Σήμερα υπάρχει μια ηρεμία. Υπάρχουν μόνο κάποιες μεμονωμένες διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στη Γαλλία από ψαράδες που αφορά του κλάδου τους ζητήματα. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα όλα αυτά με τον κύριο Χαράλαμπο Γκότση που έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας, στο τραπέζι εκπομπής. Καλή σας μέρα, κύριε Γκότση. Καλημέρα, Γιώτσα Παναγιώτη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται την κατάσταση? Να αρχίσουμε από την Ευρώπη, μιας και... Κοιτάξτε, στην Ευρώπη τι παρατηρώ εγώ, επειδή ήμουν και στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εμένα νότια Ευρώπη βλέπετε ότι βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και διεκδικεί ψωμί και δουλειά. Στη Βόρεια Ευρώπη συνοστίζονται μπροστά στα καταστήματα, στην Black Friday που είχαμε την Παρασκευή, για να ψωνίσουν φθηνά πράγματα. Πέρα από αυτό, είδαμε χθες ανακοίνωση από την Eurostat. Βλέπετε διάθεση εξέγερσης από την πλευρά των πολιτών του φτωχού. Πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς στην κίνησή μας. Εκτός αυτού, λοιπόν, είχαμε χθες και ανακοίνωση από την Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπου ενώ είχε ανέβει λιγάκι από το 0,3 στο 0,4, τώρα πέσαμε πάλι στο 0,3, που σημαίνει αυτό? Συνεχίζουμε σιγά-σιγά την καθοδική πορεία για τον αποπληθωρισμό. Αποπληθωρισμό σημαίνει ότι πάμε για στασιμότητα. Ελέγχθη ήδη ότι είναι πολύ πιθανό να πάει σε ύφεση Ευρώπη. Κάτι που δείχνει ότι το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και εμείς δεν είναι τόσο ευνοϊκό. Μάλιστα. Στα δικά μας τώρα, τι περιθώρια έχουμε να κινηθούμε μόνοι μας από εδώ και στο εξής? Μπορούμε καταρχάς? Εμείς, κυρία Τσαπανίδου, φαίνεται καθαρά ότι έχουμε χάσει την μπάλα. Και έχουμε χάσει την μπάλα στα οικονομικά, σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει από τους στόχους. Ποιοι ήταν οι στόχοι οι βασικοί για το 2014? Από τη μία ήταν να φτάσουμε κάποια στιγμή στο βασικό, που είναι να μειωθεί το χρέος, και από την άλλη, βέβαια, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να ανακάμψει η οικονομία. Δεν κάναμε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αντίθετα, κάναμε το παν για να ξεφύγουμε, αν θέλετε, από μια συζήτηση η οποία θα ήταν ουσιαστική για τη χώρα μας, για να γίνουμε κάποια στιγμή κανονική χώρα και να βγούμε στις αγορές. Αντί λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να πάμε στη συζήτηση για την απομείωση του χρέους, εμείς αρχίσαμε τη μία να βγούμε στις αγορές χωρίς προϋποθέσεις. Σαφώς και το είδατε στη συνέχεια, τα λέγαμε κινήσεις και εδώ. Κινήσεις που από πολλούς χαρακτηρίστηκαν βιαστικές. Πολύ βιαστικές. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εκτός τόπου και χρόνου. Μπορούμε να εξετάσουμε όμως το από εδώ και στο εξής. Τα λάθη που γίνανε λίγο πολύ μπορεί να τα καθορίσει, να τα κρίνει στο κεφάλι. Ναι, αλλά αυτά μας είναι φτάσει στο αδιέξοδο. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, τώρα... Είναι αδιέξοδο αυτό το οποίο ζούμε? Είναι αδιέξοδο. Τι μπορούμε να στηρίξουμε? Θα σας πω για ποιο. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα αυτό που υποστήριζαν οι Γερμανοί, αν θέλετε, αρθρογράφοι στα γερμανικά μέσα, ότι τελικά η χώρα, επειδή δεν έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη για να τις δημιουργήσει, ώστε να μπορεί να βγει σε αγορά. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι αν
Μετά από ένα μήνα ή ενάμιση μήνα ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου κάποια στιγμή θα υπάρξει η αξιολόγηση και θα τελειώνει αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι από εκεί και μετά τι κάνουμε. Δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας από μόνοι μας. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι από τη μία να πάμε στην προληπτική γραμμή στήριξη και από την άλλη να προσπαθήσουμε να βγούμε σε αγορές. Σε αγορές δεν βγαίνουμε όμως, εάν δεν μειωθεί το χρέος, κυρία Τσαπανίδου. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς, όπως πήρε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, ομόλογα, να βγούμε με ομόλογα δεκαετή, να χρηματοδοτήσουμε δηλαδή, το χρέος ακριβώς αυτή την οικονομική κατάσταση που η χώρα. Μπροστά σας, μονόδρομος δηλαδή η συνέχεια αυτού του προγράμματος, όπως και αν ονομαστεί. Κατά την άποψή μου, ναι. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι. Δεν είναι θέμα ούτε διαδικαστικό, ούτε πολιτικών ελιγμών, ούτε καλών διαπραγματεύσεων. Είναι θέμα προϋποθέσεων. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο κύριος Σαμαράς είπε δεν δεχόμαστε παράλογα πράγματα. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή θα πάμε υποτίθεται σε μια καινούρια διαπραγμάτευση, όπως αν θέλετε απαιτεί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και καινούργια διαπραγμάτευση, όπου... δεν έκλεισε αυτή που τρέχει. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι αν πάμε σε καινούρια διαπραγμάτευση, ότι θα μπουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή, τουλάχιστον μέτρα όπως αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία λειτουργούν αντικυκλικά, δηλαδή. Δεν στη διαπραγμάτευση που θα κάνει ένας καινούριος πολιτικός άνθρωπος, ο κ. Τσίπρας. Το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη, έκδοση. Αυτό θα το δείξει βέβαια, θα το δείξει η κάλπη, ποια θα είναι η σύνθεση της μιας μελλοντικής κυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να βάλει κάποια πράγματα στο τραπέζι, καινούρια, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υφεσιακό και το βλέπετε και στον προϋπολογισμό. Πάντως, πού πηγαίνουμε, κύριε Γκότση, έτσι, βάσει των όσων ζητάνε οι Τροϊκανοί και για των όσων έχει δεσμευτεί με παλιότερες υπογραφές της η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση, αυτή η προηγούμενη κλπ. Σε συντάξεις των 300 ευρώ στο μέλλον, σε ανθρώπους που θα εργάζονται και δεν θα μπορούν να φύγουν από την αγορά εργασίας μέχρι τα 67 τους. Αν δεν λύσουμε τα ουσιαστικά μας προβλήματα, κυρία Τσαπανίδου, θα πηγαίνουμε όλο και βαθύτερα στην κρίση, η οποία κρίση δείχνει ακριβώς αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή και η οποία βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο. Σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, φτάνει ο καθένας στα άκρα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Από την άλλη, όμως, δυστυχώς, αυτά τα μέτρα είναι καθαρά υφεσιακά, με την έννοια ότι δεν δίνουν προϋποθέσεις για να πάμε σε ανάπτυξη 2,9. Όλα αυτά τα μέτρα που είδατε τώρα έχουν τη μακροοικονομική τους, ξέρετε, σημασία, η οποία σημαίνει τι. Ότι αν τα πάρουμε αυτά, τα 5,6 δισεκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να βγάλουμε σαν πρωτογενές πληρώνασμα, θα πρέπει να βγει πάλι από οικονομίες, αντιλαμβάνεστε, και τα οποία είναι σταθερά, ξέρετε. Αυτά τα απαιτούν και το Δουνουτού και οι Ευρωπαίοι. Και τα έχουμε υποσχεθεί. Άρα λοιπόν, αφού τα αφαιρείς από την οικονομία, δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη για να πιάσεις τους στόχους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκότση, που ήσασταν εδώ. Καθόλου ευχάριστα βεβαίως αυτά τα οποία διαπιστώνει και ο καθηγητής. Πλην όμως, νομίζω, κύριε Γκότση, ότι μπορούμε να τα διαπιστώσουμε και μόνοι μας. Με απλή λογική και μόνο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να δρομολογηθεί από αυτή την ιστορία. Κάποιοι λένε εκλογές και εκλογές άμεσα. Κάποιοι άλλοι κοιτούν τη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Μαϊμαράκη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με πολύ περίεργο μάτι. Δρομολογούνται λοιπόν εξελίξεις. Αντώνη Αντωνόπουλε, τι πάει να κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα ο κύριος Μαϊμαράκης? Όλα δείχνουν και όλες οι πληροφορίες που έχουμε ότι στις 2 η ώρα ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης που θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου και θα έχει συνάντηση με τον Κάρολο Παπούλια, το θέμα το οποίο θα τεθεί στην ατζέντα των δύο αντρών θα είναι οι πιθανές ημερομηνίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, πότε θα αρχίσει η διαδικασία. Να πούμε ότι. Κανονικά, πότε αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου? Η κυβέρνηση έχει πει αρχές Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Αυτό όμως που προβλέπει το Σύνταγμα είναι ότι τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας. Δηλαδή, η λήξη της θητείας του Κάρολου Παπούλια είναι στις 13 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, 12 Φεβρουαρίου το αργότερο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έχουν στηθεί κάλπες στη Βουλή για την πρώτη ψηφοφορία. Είναι τρεις ψηφοφορίες. Μισό λεπτάκι λίγο. Άρα λοιπόν ο κύριος Μαϊμαράκης πηγαίνει τώρα για να συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου, δηλαδή. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Τα στόματα είναι κλειστά. Δηλαδή, κανένας δεν λέει τίποτα. Σε αυτή τη χώρα που τα πάντα γίνονται τελευταία στιγμή, τα του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο, στις 12 Φεβρουαρίου, τα ρυθμίζουμε από σήμερα που είναι 5, 4, 5, πόσο του μηνός έχουμε, 4, είναι... χρόνια πολλά, Βαρβάρα. Μπαίνουμε και σε Νικολοβάρβαρα, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Δεν είναι κακή μέρα. Προστάτης του πυροβολικού δεν είναι η Αγία Βαρβάρα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι ένα κακή βαρύ μέρα. Πυροβολικό χρειαζόμαστε σήμερα. Ελπίζουμε να μην έχουμε κανονιές πάντως σήμερα. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Γι' αυτό μου ήρθε στο μυαλό συνειρμικά. Για πες λοιπόν, πηγαίνουμε να ρυθμίσουμε από τώρα το του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνουν σε κανονικό χρόνο. Γιατί είμαστε προνοητικοί. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, αν οι τρεις ψηφοφορίες, να πούμε ότι οι δύο ψηφοφορίες απαιτούν 200 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, με ένα πενθήμερο διάστημα μεταξύ τους. Mm-hmm. Η τρίτη ψηφοφορία είναι αυτή η οποία ψάχνει τον μαγικό αριθμό των 180. Ναι. Αν οι τρεις ψηφοφορίες λοιπόν όμως αποδειχτούν άκαρπες, δηλαδή δεν έχουμε εκλογή Προέδρου, τότε τίθεται θέμα παράτασης της θητείας του Προέδρου βάσει του Συντάγματος. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έχουμε διάλυση της Βουλής, προκήρυξη και τέλεση εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σενάρια. Είναι ένα σενάριο όμως το οποίο πρέπει να έχει προγραμματιστεί, να έχει μπει κάτω στο ημερολόγιο. Λοιπόν, τι ώρα είναι η συνάντηση των δύο? Στις 2 το μεσημέρι. Στις 2 το μεσημέρι. Ό,τι καινούριο μάθουμε θα σας το μεταδώσουμε βεβαίως. Αλλά από... Αντώνη, να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα. Ο Νίκος Αρμένης είναι στη γραμμή με το ρεπορτάζ. Πάω κατευθείαν στον Νίκο, λοιπόν. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ο κύριος Καραμαλής εμφανίστηκε χθες ανάμεσα σε μια ομάδα μεγάλη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας τι, Νίκο Αρμένη, τι επανεμφάνιση ήταν αυτή? Τον βλέπουμε. Κοιτάξτε, στη φωτογραφία για ένα από τραπέζι που έγινε. Από τα παραπολιτικά είναι αυτό, έτσι? Δεν σ' άκουσα. Βλέπουμε φωτογραφίες, λέω, από το επίμαχο γεύμα, δείπνο, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Από τα παραπολιτικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα τραπέζι που έγινε στα Βλάχικα στη Βάρη με αφορμή την ονομαστική εορτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κουτσούμπα. Εκεί βρέθηκαν μια σειρά από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, περίπου 40, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής. Στον τύπο σήμερα μιλούν για σύναξη καραμαλικών, καθώς όντως στην παρέα ήταν στελέχη και πολιτικά πρόσωπα που είχαν κεντρικές θέσεις κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας και της 12χρονης Προεδρίας του κ. Καραμαλή. Ήταν για παράδειγμα ο Δημήτρης Σούφας, ο Λευτέρης Δαγορίτης, ο Ευάγγελος Αντώναρος και διάφοροι άλλοι βουλευτές. Πάντως όσοι συμμετείχαν μιλούν απλώς για κοινωνική συνέβρεση και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Μάλιστα. Τι βλέπουμε τώρα είναι με τον κύριο Τζαμτζή εδώ, ο κύριος Τζαμτζής. Ήταν ο κύριος Τζαμτζής, ο Γιώργος Βλάχος, αρκετοί βουλευτές, ο Ηλίας Βλαχογιάννης, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τον κύριο Κακλαμάνη βλέπω τώρα εδώ. Βεβαίως. Τον κύριο Καραμαλή δεν βλέπω ακόμα βεβαίως. Ήταν. Ανάτος ο κύριος Καραμαλής. Μπράβο. Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται ο κύριος Καραμαλής. Το βλέπετε έτσι με το χέρι στο... Τον είδαμε νωρίτερα να χαιρετάει, μου λένε, για τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Εγώ... Να, εδώ είναι το στιγμό. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν βλέπω και πολύ καλά. Α, εδώ αγκαλιάζει τον εορτάζοντα βουλευτή. Εγώ δεν το βλέπω. Οι τηλεθεατές το βλέπουν πολύ καλά. Γι' αυτό θα εκτιμούσα μια βοήθεια από το ακουστικό μου. Και εδώ πάει να χαιρετήσει τον ιδιοκτήτη. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ εύκολα από τον τρόπο που είναι ντυμένος ο ιδιοκτήτης. Αυτά λοιπόν στο γεύμα του εορτάζοντα βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Και να πάμε τώρα μέχρι την Βάλια Σκούρα, διότι σε αυτή τη χώρα που οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα κρατούν τόσο καιρό και είναι ανοιχτές. Ο Μεϊμαράκης, επαναλαμβάνω, συναντά σήμερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μένει να δούμε γιατί θα τον συναντήσει και αν προκηρυχτούν νωρίτερα εκλογές, αν στηθεί καμιά κάλπη νωρίτερα. Η ύφεση τα τελευταία χρόνια έχει εκτινάξει την ανεργία και έχει ρίξει τα εισοδήματα όλων στα επίπεδα που ξέρουμε. Τι θέλουν λοιπόν, Βάλια, οι περισσότεροι Έλληνες, να πάρουν τη βαλίτσα τους και να φύγουν? Έτσι ακριβώς, 55% από τους Έλληνες, τους ερωτηθέντες τουλάχιστον. 55% αντιλαμβάνεστε το ποσοστό. Θα φεύγαμε από εδώ αν μπορούσαμε να δουλέψουμε στο εξωτερικό, να βρίσκαμε μια δουλειά. Δηλαδή, ο ένας στους δύο θα ρίχνε πίσω του μαύρη πέτρα. Έτσι, και 5% το έχει ήδη κάνει, ενώ οι προορισμοί που θα προτιμούσαν οι Έλληνες, όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι Βρετανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε στον αντίποδα Πόπη είναι ότι και στις άλλες χώρες εμφανίζονται δεκτικοί να φύγουν οι άλλοι άνθρωποι, σε ποσοστό μάλιστα κατά μέσο όρο 65%, εφόσον βρεθεί μια καλή επαγγελματική ευκαιρία. Ακόμη μεγαλύτερο δηλαδή στις άλλες χώρες. Ακόμη μεγαλύτερο και αυτό και είναι. Ποιες χώρες είναι αυτές, ο Νότος μας? Για παράδειγμα, οι Ολλανδοί, για παράδειγμα, φεύγουν πολύ εύκολα και οι Γάλλοι σε ποσοστά. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πάμε στην Ολλανδία που είναι υποτίθεται χώρα πρότυπο και ανεξάρτητα και ανεπτυγμένη οικονομικά και οι δουλειές εκεί είναι αυτό. Και οι ίδιοι οι Ολλανδοί θέλουν να φύγουν. Ή εκτός αν θέλει να πει έρευνα ότι δεν θα είχαν αναστολές αν βρισκόταν καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία. Ρωτήσανε για ποιους λόγους θέλουν να φύγουν οι Ολλανδοί, να συγκρίνουμε τους λόγους που θέλουν να φύγουν οι Έλληνες. Γιατί τους λόγους που θέλουν να φύγουν οι Έλληνες τους καταλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται αυτούς να του ανακοινώσουμε. Ναι, ναι. Αυτό δεν το ρώτησε η έρευνα, αλλά θα έπρεπε νομίζω. Μήπως θέλουν να φύγουν γιατί θέλουν να απολαμβάνουν ήλιο θάλασσα, ας πούμε.
Πιθανώς και αυτό. Εξάλλου έχουν κάποια ποσοστά μελαγχολία σε κάποιες άλλες χώρες. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Εμείς έχουμε εδώ τον ήλιο και τη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, τη μελαγχολία την έχουμε ακόμα μεγαλύτερη. Έχουμε και κάρτα γι' αυτό. Να δούμε δεύτερη. Έχουμε να δούμε μία κάρτα σε σχέση με το τι μας κάνει ευτυχισμένους στη δουλειά μας. Οπότε έμεσα συνδέεται και με αυτό που λες. Είναι λοιπόν η εκτίμηση για τη δουλειά μας, η οικονομική σταθερότητα που έχει η εταιρεία, το ενδιαφέρον που έχουμε για την εργασία που κάνουμε, η δυνατότητα ανέλυξης και οι καλές εργασιακές σχέσεις. Και το μισθό, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, δηλαδή έχουμε κάποιες αντιφάσεις εμείς οι Έλληνες, τον βάζουμε δέκατο. Το μισθό τον ίδιο. Δηλαδή, θέλουμε μια οικονομική σταθερότητα από την εταιρεία, ο ίδιος ο μισθός δέκατος. Θέλουμε καταρχάς να είμαστε ισορροπημένοι μέσα μας. Να μας αρέσει η δουλειά που κάνουμε. Να την αγαπάμε. Να μην ξυπνάμε το πρωί με την ταφόπλακα πάνω και να τη σέρνουμε. Να μας αρέσει η δουλειά που κάνουμε. Δεύτερον, θέλουμε να δουλεύουμε σε μια εταιρεία η οποία δεν είναι με τον απόδειστο γκρεμό. Σωστά. Έτσι, να πατάει σταθερά. Να μπαίνεις μέσα και να ξέρεις ότι εδώ πηγαίνεις να δουλέψεις, να αναπτυχθείς κλπ. Και να αναπτύξεις και την εταιρεία. Mm-hmm. Ναι, έχει ενδιαφέροντα, μην είναι και μονότονη. Σωστό, κάθε μέρα. Τα έχουμε τα δίκια μας. Πώς το λένε εκείνο, 101 και 60 που λέγε ο Χόρς στην ταινία με τα παρομπάρικα. Σωστό, και μετά στο τέλος, αυτά, θα ας μας πληρώνουν κιόλας. Ας μας δίνουν και κάτι για όλα αυτά το που κάνουμε. Ναι, κάτι μας όμως θα το βγάζουμε. Να είσαι καλά Βάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε προσφορά. Εμείς εδώ έχουμε και την αγαπάμε τη δουλειά και έχουμε καλές εργασίες και σχέσεις. Αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Παιδιά, αγαπιόμαστε. Λέγε Άκη, κάνε την κάμερα έτσι. Δείξε έμπρακτα στον κόσμο. Τέλεια. Αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας. Καλά, με κάποιους αγαπιόμαστε, ξέρεις πώς. Από αυτό που μόλις τον βλέπεις, γεια σας, τι κάνετε και από πίσω. Ζουζουζουζου, συνέχεια. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, μέσα στη ζωή κι αυτά. Τι έχουμε σήμερα, γιατί εμείς εσάς σας αγαπάμε πάρα πολύ, ειλικρινώς. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε μέσω του 14748, παίρνοντας τηλέφωνο και έχοντας αυτή τη χρέωση που βλέπετε στην μπάρα, διεκδικείτε όμως μία σειρά από δώρα που σήμερα θα τα πάρει όλα ένας. Δηλαδή, είναι 4 τα δώρα. Έχουμε και την τηλεόραση που βλέπετε και το PlayStation 4, το PS4 και κινητό τηλέφωνο εδώ και tablet. Όλα αυτά σε ένα χέρι το μεσημέρι. Ποιος τη χάρη σας δηλαδή. Και αξεσουάρια να μεταφέρουμε το τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο και να το φορτίζουμε παράλληλα. Ακόμη περισσότερα τα δώρα μας λοιπόν. Στο τάμπλετ αυτό με διπύρινο επεξεργαστή και οθόνη 7 ιντσών αφής, μπορείτε να διαβάσετε e-books, να παίξετε παιχνίδια, να σερφάρετε, να ανοίξετε τις εφαρμογές όλες και μέσα από το Google Play μπορείτε επίσης. Με το PS4, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε, είναι το απίστευτο μηχάνημα και θα περάσετε ώρες χαρά. Θα δείτε και ταινίες με φίλους σας, εξαιρετικής ευκρίνειας και θα περάσετε ωραίες ώρες με την οικογένεια και με τα παιδιά σας. Η τηλεόραση είναι 30 διάρα και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει, δεν τυχαία, τη βλέπετε έτσι. Είναι η καλύτερη τηλεόραση, από τις καλύτερες που κυκλοφορούν. Και παράλληλα σας ξαναλέω, έχουμε και το κινητό μας τηλέφωνο που είναι το MLS IQ, το οποίο εκτός από όλα τα άλλα, τηλεφωνεί, μπαίνει ίντερνετ κλπ, σας πηγαίνει και στον προορισμό σας. Γιατί είναι, δεν κάνω λάθος, είναι, ναι, ό,τι θέλετε. Το κάνει, γιατί σας ακούει κιόλας να του μιλάτε στα ελληνικά και σας πηγαίνει στον προορισμό σας, είναι και πλοηγός. Όλα αυτά στο 14748 δικά σας, τα διεκδικείτε και μετά τις διαφημίσεις τα λέμε και πάλι εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε επιστρέψει με όλη την προσφορά, όλα τα δώρα μας, τα οποία θα πάρει σήμερα ο πιο γρήγορος, ένας από εσάς. Όταν θα κλείσει η εκπομπή, στους τίτλους δηλαδή τέλους της εκπομπής, θα δούμε και ποιος θα είναι αυτός. Τι δίνουμε σήμερα, τι προσφέρουμε, σε όσους θέλετε να τηλεφωνήσετε και να διεκδικήσετε, στο 14748, αυτό είναι το νούμερο στο οποίο πρέπει να τηλεφωνείτε. Έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο της MLS, το οποίο είναι και πλοηγός παράλληλα, εκτός από το δηλαδή να τηλεφωνεί, να γράφει μηνύματα, να αποστάρει μόνο του στο Facebook, γιατί του λέτε και τα κάνει όλα, μιλάει ελληνικά. Σας οδηγεί και στον προορισμό σας, γιατί είναι και πλοηγός. Έχουμε μία τηλεόραση 30 διάρα, τη βλέπετε τώρα εδώ μπροστά σας αμέσως, συντονισμένη βεβαίως στο Live View, και το οποίο δεν θα αλλάξετε κανάλι εσείς όταν την πάρετε, έτσι. Με αυτή τη συμφωνία θα σας τη δώσουμε. Σας προσφέρουμε επίσης το PS4 για απίστευτα καλές στιγμές με την οικογένεια και gaming πέρα από κάθε όριο, αλλά και για ταινίες με απόλαυση και με ποιότητα. Και σας δίνουμε παράλληλα και μία ταμπλέτα, ένα tablet δηλαδή, το βλέπετε εδώ, για να οργανώνετε την ζωή σας και να το έχετε πάντα κοντά σας. Με τα αξεσουάρ του τηλεφώνου, για το κινητό τηλέφωνο και για το τάμπλετ, επίσης μέσα στο πακέτο της προσφοράς. Δικά σας όλα στο 14748. Εγώ πηγαίνω να συναντήσω αμέσως τον Γιώργο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται στην Πεύκη, εκεί που μια οικογένεια έζησε και πάλι τον τρόμο των ληστών με το σίδερο. Έδεσαν μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της, Γιώργο.
Τρεις γυναίκες, όχι μία, είναι η μητέρα, η κόρη και μία φίλη της κόρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει. Η ληστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα, την ώρα που έβρεχε έντονα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως οι δράστες μπήκαν από την κεντρική πόρτα και ερευνούν να διαψώσουν αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Έδεσαν τις γυναίκες και τις απείλησαν με ένα σίδερο. Η μητέρα της, ιδιοκτήτρια του σπιτιού, χτυπήθηκε από τους κακοποιούς, τουλάχιστον 4 τα άτομα τα οποία μπήκαν στο σπίτι, σύμφωνα με τις πλέον πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει. Έψαχναν το σπίτι, το έκαναν άνω κάτω, έψαχναν να βρουν ένα χρηματοκιβώτιο, δεν το βρήκαν, αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα. Έμειναν για περίπου μία ώρα μέσα στο σπίτι και όση ώρα ήταν μέσα, απειλούσαν τις τρεις γυναίκες να τους πούν που είναι τα πολύτιμα αντικείμενα που τα έχουν κρυμμένα. Τελικά, αφού πήραν αυτά που βρήκαν οι κακοποιοί, εξαφανίστηκαν. Καταλαβαίνετε τώρα το σοκ των τριών γυναικών τώρα, γιατί μιλάμε για δύο ανήλικα κορίτσια και τη μητέρα του, του ενός. Τη φρίκη που έσαν στο σπίτι μέσα. Είναι χτυπημένη, μάλιστα, όπως σας είπα, και η μητέρα. Οι αστυνομικοί της σήμανσης έφτασαν αμέσως εδώ πέρα στο σημείο της ασφάλειας Πεύκης και της σήμανσης. Είναι έως και αυτή την ώρα εδώ πέρα. Ψάχνουν για αποτυπώματα, παίρνουν καταθέσεις από, από τα θύματα της επίθεσης. Για ποια συμμορία μιλάμε, Γιώργο, τώρα. Ποια συμμορία είναι αυτή. Δεν είναι ακόμα βέβαιη η αστυνομική αν πρόκειται για τη γνωστή συμμορία με το σίδερο. Την συμμορία η οποία ευθύνεται για πάρα πολλές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές Αττικής και στα βόρεια προάστια, Βάρη Πόμπη και Φυσιά και αλλού. Ή αν μιλάμε για κάποιους μιμητές αυτής της συμμορίας. Είναι τώρα σε εξέλιξη έρευνες. Θα έχουμε σε λίγη ώρα εικόνα αν πρόκειται για τους ίδιους ή για κάποια άλλα άτομα. Εξετάζουμε όμως και το ενδεχόμενο μήπως πρόκειται για άτομα τα οποία ήθελαν να μιμηθούν τη δράση της συμμορίας με το σίδερο. Θα γυρίσουμε στο Γιώργο όταν θα έχουμε κάτι νεότερο να μας το μεταδώσει. Ο Βάιος Ήρος όμως είναι στο τραπέζι της εκπομπής. Καλή σου μέρα, Βάιο, καλώς ήρθες. Να δούμε λιγάκι υπόθεση Ρωμανός πώς εκτελήχθηκε και καταρχάς τι γίνεται σε νομοθετικό επίπεδο. Δεύτερον, τι έγινε και χθες στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ήταν αρνητική, γιατί ο εφέτης ειδικός ανακριτής θεωρεί τον Ρωμανό ύποπτο φυγής και τέλησης νέων αδικημάτων. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος θα επιστρέψει μάλλον Κυριακή από την Κίνα, από το ταξίδι που έχει πάει, επεξεργάζονται μια νομοθετική ρύθμιση, με βάση την οποία θα γίνονται μαθήματα εξ αποστάσεως και διαλληλογραφίας όσον αφορά τους κρατουμένους. Θα γίνονται εξετάσεις σε ειδικό χώρο διαμορφωμένο μέσα στην φυλακή. Θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με καθηγητές ή επισκεπτήριο από καθηγητές και αντικατάσταση των εργαστηρίων μέσα με κάποιες άλλες εργασίες. Βέβαια, μιλώντας... Θα σε διακόψω, γιατί μου λένε από το κοντρόλ τώρα ότι πριν από λίγο είχαμε ένταση, είχαμε επεισόδια στα ΤΕΗ Αθηνών. Είναι στη γραμμή μας η Χριστίνα Καλοκύρη. Μπήκανε φοιτητές μέσα στο γραφείο και χειροδίκησαν κατά του... Γεια σας, κατά του προέδρου του ΤΕΗ. Του προέδρου του ΤΕΗ, μάλιστα. Του προέδρου του ΤΕΗ. Μια ομάδα φοιτητών και αγνώστων νεαρών μπήκε στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης φωνάζοντας κατάληψη εξώλη. Οι νεαροί προσπάθησαν, αφού εξύβρισαν την διοίκηση, απέτυχαν από τον πρόεδρο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή υπέγραφε πτυχία των αποφύτων, να εγκαταλείψει το γραφείο του. Ο κύριος Μπαρατάκος αρνήθηκε, λέγοντάς τους ότι υπάρχει προγραμματισμένη για σήμερα ορκομοσία και πρέπει να υπογραφούν τα πτυχία των αποφύτων. Τα άγνωστα αυτά άτομα επιτέθηκαν εναντίον του, χειροδικώντας και βρίζοντάς τον, ενώ άρπαξαν το φάκελο με τα πτυχία και τα πέταξαν σε διπλανό χώρο. Η ομάδα των νεαρών, όπως μας είπε ο πρόεδρος του ΤΕΗ, φώναζε συνθήματα αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό. Όπως και εσείς γνωρίζετε, το ΤΕΗ της Αθήνας, στο τμήμα διοίκησης, είναι το ΤΕΗ που θα σπουδάσει ο Ρωμανός, και σε αυτό το τμήμα, όπως μας είπε χθες ο κύριος Μπρατάκος, θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε να έχει φυσική παρουσία σε δύο εργαστήρια που περιλαμβάνει η σχολή του. Διαφορετικά δεν μπορούν να κάνει τις σπουδές τους. Έτσι μας είπε τουλάχιστον. Γιατί φτάσανε σε αυτό το σημείο οι φοιτητές, ενώ να χειροδικήσουν σε βάρος του προέδρου του ΤΕΗ? Ο ίδιος είχε πει ότι δεν γίνεται αυτό από απόσταση ούτως ή άλλως. Πρέπει ο άνθρωπος, πρέπει ο Ρωμανός να έρχεται να παρακολουθεί με φυσική παρουσία της. Είχαν πάει και χθες στο γραφείο του και είχαν την απέτηση να υπογράψει ένα χαρτί αλληλεγγύης στον Ρωμανό, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΕΗ, κάτι το οποίο δεν έκανε. Και ο πρόεδρος περιορίστηκε στο να στείλει μια επιστολή, την οποία τη διάβασε και όλα στα παιδιά, στον Υπουργό Παιδείας, παραθέτοντάς του τα ζητήματα και τους λόγους για τους οποίους το παιδί δεν μπορεί δεν να τους έφτασε αυτό όμως, έτσι. Ορίστε. Δεν τους έφτασε αυτό και γι' αυτό απλώσαν το χέρι. Ναι, ναι. Είναι καλά ο. Πρόεδρος. Ναι, είναι καλά. Είναι καλά, μίλησα μαζί του. Τα παιδιά από τη μεριά τους τι λένε? Δεν σε άκουσα πολύ. Οι φοιτητές, λέω, από τη δική τους πλευρά τι λένε?
Οι φοιτητές έμειναν άφωνοι εκείνη τη στιγμή, καθώς περίμεναν να ήταν και διαδικασία ορκωμοσίας. Mm-hmm. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Οι νεαροί, όπως μας είπε ο πρόεδρος, αποχώρησαν έπειτα από την, το περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά. Μόλις πήγαμε να πούμε. Είχαμε και καταλήψεις σε πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, σε τμήματα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Είχαμε τις πορείες τις χθεσινές, τα χθες είχαμε επεισόδια. Είχαμε και επεισόδια, μάλιστα τραβημένα από κάμερα εκ των έσω. Είναι τα επεισόδια που βλέπουμε στις οθόνες. Είναι τραβημένα από ανθρώπους που συμμετείχαν στα επεισόδια, ήταν στο μπλοκ των διαδηλωτών. Έχουν και τη στιγμή. Τέτοια επεισόδια δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Να τα τραβάνε δηλαδή. Όχι, όταν είμαστε μαζί με τους αστυνομικούς, είμαστε κι εμείς στόχος επίθεση, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Εδώ πέρα είχαν καταγράψει και την επίθεση στο λεωφορείο. Κατεβάσαν τον οδηγό και πετάξανε βόμβες μολότοφ στα λάστιχα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα του λεωφορείου να πάρει φωτιά, να καταστραφεί όλος καιρός. Όσον αφορά τώρα την υγεία του Νίκου Ρωμανού, από ό,τι λένε είναι σε οριακό σημείο. Οι γιατροί δεν θέλουν να τον βάλουν σε αναγκαστική εισήτηση, γιατί όπως λένε αυτό το θεωρούν βασανισμό, γιατί ουσιαστικά πρέπει να τον δέσουν έναν ενήλικα ο οποίος υπογράφει ότι αρνείται να φάει. Πάντως λένε πίνει νερό, πίνει τσάι και ζάχαρη και νομίζουν ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβιώνεται δραματικά. Είναι 24η μέρα που κάνει την απεργία πείνας. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε και την εξέλιξη για το θέμα των πυρήνων της φωτιάς. Πάμε μέχρι τις φυλακές, τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στα δικαστήρια εκεί. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Λάμπρο Χαβέλα. Ακριβώς έτσι είναι, Πόπη. Αναμένεται σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων εδώ μέσα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Και ήδη, όπως μπορείτε να δείτε, έχει κλείσει ο δρόμος επί της οδού Σολομού μπροστά από τις γυναικείες φυλακές, αλλά μπροστά και από τις ανδρικές φυλακές. Έχουν τοποθετηθεί κλούβες της αστυνομίας προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς υπάρχει πληροφορία, υπάρχει ένα κάλεσμα αντιεξουσιαστών εδώ μπροστά από τις γυναικείες φυλακές. Όπως είπες και εσύ, Πόπη, αναμένεται σήμερα να βγει και η απόφαση εκτός απρόπτου για το φερόμενο ως μέλη των πυρήνων της φωτιάς. Μια απόφαση η οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα τη βαρύνει η τοποθέτηση πριν από περίπου ένα μήνα του εισαγγελέα της έδρας, του κύριου Μπάγια, ο οποίος τι ακριβώς είπε. Είπε με τη φράση ότι η παραδοχή ότι όλοι τα έκαναν όλα είναι απορριπταία. Ουσιαστικά ο κύριος Μπάγιας ανέτρεψε την κρατούσα άποψη περί συμμετοχής όλων των κατηγορουμένων σε όλες τις πράξεις. Περιμένουμε λοιπόν εκτός απρόπτου να έχουμε σήμερα και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Πόπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις συνδέσεις μας αυτές, δεν φεύγουμε από αυτές τις συνδέσεις. Συνεχώς θα γυρνάμε για να βλέπουμε εξέλιξη, να σας ενημερώσουμε για τα όσα γίνονται. Δεν φεύγουμε ποτέ, μου λέει ο Σάκης, εκεί, ανοιχτή γραμμή. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει όταν σε αυτή τη χώρα αποφασίζει ο Θεός να ρίξει λίγη βροχή. Έπεσε λοιπόν λίγο νερό μέσα στη νύχτα και κόντεψαν άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους πάλι σε διάφορα σημεία της χώρας, Δημήτρης Λουμπάκο. Έτσι είναι, Πόπη. Συγκεκριμένα το πρωί, σήμερα, 6.30 λοιπόν το πρωί, κλίση υπήρχε στην πυροσβεστική από 50χρονο οδηγό κοντά στην αγροτική περιοχή στη Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι συμμετείχα στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 50χρονου οδηγού σε ρέμα που έγινε στην περιοχή αυτή. 4 οχήματα της πυροσβεστικής και 10 άνδρες. Μετά από μια μισή ώρα περίπου απεγκλωβίστηκε ο 50χρονος οδηγός και είναι σώος. Δεν μεταφέρθηκε καν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω ότι Πόπη, από την υπερχείληση του Γαλλικού ποταμού έχουν αποκλειστεί διάφορα χωριά και κάποιοι δρόμοι, όπως από Σύνδο προς βιολογικό καθαρισμό, Πεντάλοφα προς Βουστάσια, Πεντάλοφα προς Φιλαδέλφια, Λαγκαδά στην περιοχή Ασύρου. Μάλιστα. Ενώ προβλήματα είχαμε και χθες στην Αττική. Να σας πω ότι στην Πειραιώς και Χαμοστέρνα στη Γέφυρα εγκλωβίστηκε άλλος ένας οδηγός στο αυτοκίνητό του. Εκεί υπήρχαν 3 κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Χαμοστέρνας. Χαμοστέρνας. Είναι το σημείο που. Αυτή η χαμοστέρνας. Γι' αυτό χαμός. Γίνεται στέρνα. Κάποιο το λέει το όνομα, ρε παιδί μου. Μιλάμε ότι μάζεψε με λίγο νερό που έπεσε, κανένα μισό μέτρο νερό εκεί πέρα, έτσι. Ήταν μικρή ένταση η καταιγίδα που έριξε χθες το βράδυ. Εγκλωβίστηκε ο οδηγός στη γέφυρα. Λοιπόν, εγκλωβίστηκε άνθρωπος. Πήγε η πυροσβεστική, παιδιά, να μαζέψει τα νερά, να βγάλει το αυτοκίνητο. Και πάλι. Τρία κινητοποιημένα αυτοκίνητα και ένας εγκλωβίστηκε ο οδηγός. Δεν μου λες, πρέπει κάθε φορά που βγαίνεις έτσι, πώς θα έλεγε ο ποιητής σήμερα, σαν βγει στον πηγεμό για τη χαμοστέρνα, φρόντισε να έχει και μία φουσκωτή φαρκούλα στο πορτμπαγκάζ. Και κουπιά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και κουπιά, για να μην δυσκολεύεσαι. Δεν μου λες, βρε Δημητράκο, τώρα που σε κοιτάω καλύτερα. Ναι, έτυχε. Έτυχε. Το κάνεις επίτηδες. Έτυχε. Όχι, καμία σχέση. Θέλω να μου φας τη λάμψη. Είναι, το έχω καταλάβει. Δεν είναι. Ναι, όντως, έχεις ένα δίκιο. Είναι επί τούτου. Το προσπαθώ, επίσης... αλλά μάταια. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Επίσης, δεν ξέρω αν προσέχεις λίγο την εικόνα.
Ναι, για τη γραφάτα μιλάς προφανώς. Όχι μόνο. Τι άλλο. Α, πιο έχεις δει. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Είναι δράκο μου. Έχω καταφέρει αυτό που σου είχα υποσχεθεί κάποια στιγμή. Να ψηλώσω. Χαρούλη, αυτό κόφτω, ξέρεις. Λίγο Θεός, δεν υπάρχεις. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Ρήγου, να μας πει που θα βρέξει, τι θα κάνει, τι θα ράνει, θα έχουμε βάρκες, κουπιά. Κυρία Ρήγου, τι κάνετε? Καλημέρα. Τι περιμένουμε, λοιπόν, από εδώ και στο εξής? Βάρκες δεν προβλέπεται να χρειαστούμε σήμερα, τουλάχιστον. Εντάξει. Στην Αθήνα. Ο καιρός έχει βελτιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Uh-huh. Από το πρωί έχουμε βροχές μέχρι και αυτή την ώρα στο Ανατολικό Αιγαίο. Uh-huh. Την ψυχή της Σάμου, Φούρνους, Πάτμο, Ικαρία, Χίο. Μέσα στη μέρα θα μετακινηθεί κακοκαιρία νοτιότερα στο Δωδεκάνησα και μέχρι το βράδυ θα σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο τρίμερο ο καιρός θα είναι άστατος γενικά στη χώρα, ξεκινώντας αύριο Παρασκευή από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν τα φαινόμενα και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Θα περιμένουμε λοιπόν ξανά βροχές. Βροχές, ναι, άστατο καιρό. Εντάξει, χειμωνιάτικο. Χειμωνιάτικο καιρό. Να είστε καλά, κυρία Ρήγου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Έχουμε επιστροφή και της εθαλομύχλης στο λεκανοπέδιο. Γι' αυτό όσοι δεν έχετε προβλήματα έτσι αναπνευστικά, έχετε μάλλον, προσέξτε το λιγάκι. Αυτό πώς το εξηγείτε, κυρία Ρήγου? Πώς μας ήρθε η εθαλομύχλη νωρίτερα φέτος? Κοιτάξτε, για να δημιουργηθεί η εθαλομύχλη θέλει κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Mm-hmm. Θέλει μία θερμοκρασιακή αναστροφή, δηλαδή ψυχρό αέρα κοντά στο έδαφος, συγκριτικά με πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, άπνοια και υγρασία, έτσι ώστε να εγκλωβιστεί η ρύπανση κοντά στο έδαφος και να δημιουργηθεί αυτό το σύννεφο, το μαύρο. Πάνω από το λεκανοπέδιο. Κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάντως και για Σαββατοκύριακο, να έχεις χρόνο να κάθεσαι στο σπίτι, να ανοίξεις και λίγο το τζάκι, να βάλεις και καμιά πατάτα στη χόφολη. Λουκάνικο, μην βάλετε, μυρίζει όλο το σπίτι άσχημα μετά. Τι γίνεται στην Ευρώπη? Έχουμε κακοκαιρία και στην Ευρώπη. Δέσποινα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα. Σφοδρή κακοκαιρία Πόπη πλήττει την Ανατολική Ευρώπη, όπου εκεί χιονίζει. Χιλιάδες σπίτια στη Σερβία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εδώ και τρεις μέρες συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ανάλογο είναι το σκηνικό και στην Αυστρία. Έχουν κλείσει πολλά σχολεία προληπτικά και πολλοί κάτοικοι παραμένουν μέσα στα σπίτια τους, τα οποία όμως δεν έχουν ρεύμα. Μάλιστα. Ούτε τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούν. Ανάλογο το σκηνικό και στην Τσεχία, μάλιστα, όπου σταμάτησαν και τα τρένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είπαμε λοιπόν τζάκια να μένω, το δέντρο στολισμένο μέσα στο σπίτι. Κάτσε να καθίσω καλά, γιατί εδώ θέλει. Όπως μου είπε και ο Χάρης, σήμερα ντύθηκα Mary Poppins. Mary Poppins. Το ins είναι... Mary Poppins, βρε παιδί μου, αλλά το Poppy κρατήστε το. Γι' αυτό. Και η ομπρέλα μου λείπει. Αλλά είναι γρουσουζιά, γι' αυτό Χάρη μου δεν την ανοίγω μέσα στο στούντιο, την ομπρέλα. Δεν μου λες, τι κάνουμε με τα φωτάκια? Να στολίζουμε, να καθόμαστε να απολαμβάνουμε το χριστουγεννιάτικο στολισμό, αλλά όταν φεύγουμε από το σπίτι να κλείνουμε, να βγάζουμε από την πρίζα τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, γιατί βρήκαμε ένα καταπληκτικό βίντεο στο iPop. Όλα είναι καταπληκτικά στο iPop, αλλά ελάτε τώρα στις οθόνες σας και δείτε με προσοχή το βίντεο αυτό. Είναι καμπάνια. Δείτε πώς ξεσπάει η φωτιά και πόσο γρήγορα γίνεται λαμπάδα, κανονικά. Συνολικά, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, το σπίτι λαμπαδιάζει στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, αν είναι ελαττωματικό και ακόμα και αν δείτε δεν είναι ελαττωματικά... Δείτε τώρα πώς θα επεκταθεί η φωτιά και στα υπόλοιπα, έτσι, για να δούμε και το χρόνο. Βλέπετε και το χρόνο, μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα η φωτιά γίνεται, επεκτείνεται σε καναπέδες και γίνεται το σπίτι όλο στάχτη. Και γεμίζει από την αρχή καπνό, μην μπορώντας οποιοδήποτε είναι μέσα στο σπίτι να αντιδράσει. Πρέπει να είναι στιγμιαία η αντίδραση. Καλό είναι να έχουμε και ένα πυροσβεστήρα κάπου κοντά. Έχουμε τόσα στολίδια μέσα στο σπίτι που είναι τα περισσότερα πλαστικά κακής ποιότητας. Οπότε είναι πολύ εύκολο να λαμπαδιάσει το σπίτι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το βίντεο αυτό είναι στο πλαίσιο καμπάνιας. Δείτε λίγο, δείτε, άμα δεν το είδατε από την αρχή, δείτε πώς ξεσπάει η φωτιά. Ανάβει μια φλογίτσα κάτω και μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου λαμπαδιάζει ολόκληρο το δέντρο. Σε 40 δευτερόλεπτα συνολικά θέλει το σπίτι ολόκληρο για να πιάσει φωτιά. Μέσα στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αναρωτιέσαι, αν προλαβαίνει ακόμη και με τον πυροσβεστήρα να επέμβει. Πρέπει να είσαι δίπλα τελείως και να πάρει τον πυροσβεστήρα να ανακαριέρει η αντίδραση, ώστε να μην επεκταθεί φωτιά. Mm-hmm. Είναι καμπάνια με τον τίτλο Fire Kills που πραγματοποιείται αυτή την εποχή στο Λονδίνο, για το πόσο επικίνδυνο είναι να αρπάξει φωτιά το σπίτι από χριστουγεννιάτικο στολισμό και να προειδοποιεί όλους τους κατοίκους τουλάχιστον να βγάζουμε τα λαμπάκια όσο δεν είμαστε στο σπίτι ή την ώρα που κοιμόμαστε, μη συμβεί κανένα κακό. Μάλιστα. Από το iPop.gr το βρήκαμε το θέμα. Τα λέμε και αυτά, διότι θα παίζει να μας πλακώσει αλλιώς. Λοιπόν, καμπάνια είναι, έτσι.
έχει και την έμφασή του, πλην όμως αυτά μπορούν να συμβούν. Δυστυχώς. Προσοχή από ακόμη μεγαλύτερη από όλους μας. Να σας δείξουμε μία εικόνα από τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πάμε μέχρι εκεί. Να το. Είναι οι καθαρίστριες. Είναι οι καθαρίστριες συγκεντρωμένες και σήμερα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών βλέπετε τις γυναίκες αυτές που δεν λένε να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους αντί να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Και είναι πάντα ένας πονοκέφαλος για τον Υπουργό Οικονομικών που από το απέναντι κτίριο τις βλέπει συνεχώς στο πεζοδρόμιο. Γεια σας, μάλλον μας βλέπουν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, μάλλον μας βλέπουν κιόλας και γι' αυτό πέφτουν και τα συρθήματα τώρα. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια. Χαιρετάμε. Ερχόμαστε εδώ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μέσω του 14748 σας θυμίζουμε ότι σήμερα διεκδικεί ένας γρήγορος τηλεθεατής, αυτός που θα πατήσει δηλαδή πρώτα στο κουμπάκι στο πληκτρολόγιο, αυτό που θα ακούσει όταν τηλεφωνεί στο 14748, όλα αυτά τα δώρα που βλέπετε. Δηλαδή, σήμερα θα πάρει στα χέρια του το αξεσουάρ του για το αυτοκίνητο, βλέπετε αυτό, για το κινητό τηλέφωνο, φορτιστής και βάση για να το σταθεροποιήσετε, το κινητό τηλέφωνο που είναι και πλοηγός, γιατί ακούει και ελληνικά και μπορείτε να του μιλάτε στα ελληνικά, να ποστάρει, να ανεβάσει στο ίντερνετ, στο Facebook ή στους λογαριασμούς σας ό,τι θέλετε, να στείλει mail και να σας πάει και στον προορισμό σας με ασφάλεια, γιατί είναι και πλοηγός. Το τάμπλετ αυτό, για να το έχετε συνεχώς κοντά σας, πολύ όμορφο σε σχεδιασμό, δερμάτινη επιφάνεια πίσω, με φωτογραφικές μηχανές κλπ. Με λεπτό και ελαφρύ για να το έχετε συνέχεια στην τσέπη σας. Πάρα πολύ μικρό, δείτε το σε σχέση με μια α4 σελίδα πόσο μικρό είναι. Πάρα πολύ μικρούλικο. Μία τηλεόραση 30 διάρα για να παρακολουθείτε τα προγράμματα του σταθμού μας, του Star, και να μην φεύγετε και από το Live View. Και ένα PS4, το καλύτερο το κράτησα για το τέλος, διότι μέσω αυτού θα μπορείτε και να κάνετε τρελό gaming, να μην σταματάτε δηλαδή εσείς και η οικογένεια, αλλά να βλέπετε και ταινίες απίστευτης ευκρίνειας. Το 14748, όλα αυτά σε έναν. Ερχόμαστε σε λίγο. Εδώ λοιπόν, στο 14748, η προσφορά μας εξακολουθεί να τρέχει για όλους εσάς. Μία 30 διάρα τηλεόραση για να μας βλέπετε στο Star και στο Live View. Ένα κινητό τηλέφωνο για να μας στέλνετε μηνύματα. Και επίσης να σας φέρνει και εδώ, αν θέλετε, γιατί θέλετε να αρχίσουμε να φωνάζουμε και κόσμο να μας βλέπει μία φορά έναν τηλεθεατή. Δεν είναι κακή σκέψη. Να έχουμε έναν τηλεθεατή που θα μπορεί να έρχεται κάθε μέρα και να ποστάρει στο Facebook, στο Twitter. Πώς? Εκείνο πολύ δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε, αλλά μπορούμε έναν τηλεθεατή την ημέρα να συμμετέχει και στην κουβέντα. Βεβαίως, πολύ ωραίες ιδέες. Νομίζω ότι τώρα κάνουμε ένα brainstorming εδώ και αλλάζουμε την εκπομπή, παιδιά. Μόνο αυτό σας λέω. Ένα τηλέφωνο λοιπόν για να μας τηλεφωνείτε. Ένα tablet για να μπορείτε να παρακολουθείτε ακόμη την εκπομπή και μέσω του liveview.gr και του star.gr. Να μπαίνετε και στο ipop.gr. Δηλαδή, κάντε το τώρα, γιατί έχουμε και ωραία θέματα. Το PS4 για να παίζετε με την οικογένεια να βλέπετε και ωραίες ταινίες. Όλα και αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο και για το αυτοκίνητο. Φορτιστής αλλά και βάση για να το στηρίξετε. Όλα αυτά στο 14748. Όπως βλέπετε στην μπάρα κάτω, στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Λοιπόν, πηγαίνω να καθίσω τώρα στο τραπέζι της εκπομπής για να δούμε λίγο πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή την ώρα. Μια και όπως έχουμε πει από το πρωί, η διαπραγμάτευση με την Τρόικα δείχνει να έχει σταματήσει ή να εξελίσσεται με ρυθμούς που η κυβέρνηση δεν θέλει ακριβώς. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας μέρα. Είναι η κυρία Βούλτεψη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε, κυρία Τσαπανίδου, σε διαπραγμάτευση και γίνεται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό, η οποία πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτή από όλο τον κόσμο, ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να πάμε πλέον σε αυτό το οποίο ονομάζουμε και είναι συμφωνία εξόδου από το μνημόνιο, ώστε η χώρα να μπορεί πλέον με τις δικές της δυνάμεις, χωρίς άλλο δημοσιονομικό χάος, αλλά με τάξη, με σταθερότητα, χωρίς ελλείμματα, να δημιουργεί το δικό της εθνικό πρόγραμμα και να μπορεί να έχει και την αναγκαία και την ανάγκη ευελιξία. Το email το οποίο ήρθε μετά την τηλεδιάσκεψη που δεν θα γίνει τελικώς, το στείλατε, έχει συνταχθεί και έχει αποσταλεί από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρία Βούλτεψη? Κυρία Τσαπανίδου, υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους εταίρους και δανειστές μας. Κατά περίπτωση δίδονται στη δημοσιότητα διάφορα email.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαρκής επικοινωνία. Επομένως δεν μπορώ. Έχει φύγει να δηλαδή αυτό σήμερα mail από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιο, για ποιο πράγμα μου μιλάτε. Υπάρχει την απάντηση που περιμένει η Τρόικα από εσάς. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία, σας λέω. Τώρα δεν παρακολουθώ την είσοδο και την έξοδο των email. Επιλεκτικά, κατά καιρούς, από ό,τι έχω καταλάβει, δίδονται στη δημοσιότητα κάποια από τα email. Η επικοινωνία είναι συνεχής. Κυρία Βουλτεψή, το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό, κυρία. Αν είναι διαρκής η επικοινωνία, γίνεται σε επίπεδο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, και με ηλεκτρονικά μηνύματα, θα γίνει κάποια τηλεδιάσκεψη, θα έρθει η Τρόικα στην Αθήνα. Κυρία Τζαπανίδου, και με τηλεφωνήματα και με ηλεκτρονικά emails δεν υπάρχουν πια ταχυδρομικά περιστέρια. Γίνεται η επικοινωνία με κάποιο τρόπο. Να σας πω όμως τώρα, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτό το δείχνει όμως, είναι, αντικατοπτρίζει το καλό ή κακό κλίμα που υπάρχει, ναι, σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Βεβαίως, δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς μαθαίνουμε από τις Βρυξέλλες ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν, οι δανειστές θέλουν παράταση στο πρόγραμμα. Τη δέχεστε, ναι, την παράταση αυτή, και αν ναι, ποιας διάρκειας παράταση? Ακούστε με, εγώ στοιχεία της διαπραγμάτευσης έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να δώσω. Διότι το θεωρώ λάθος, θεωρούμε λάθος να γίνεται η διαπραγμάτευση δημόσια. Και όποιος το κάνει αυτό, λέτε εσείς τώρα ότι από τις Βρυξέλλες τηλεφωνούν και λένε το ένα και το άλλο, και όποιος το κάνει αυτό δεν βοηθάει. Διότι εδώ το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το αν θα μπει η χώρα ή όχι σε μια παράταση μνημονίου, κυρία Βούλτεψη, δεν αυτό είναι στοιχείο διαπραγμάτευσης. Είναι κάτι που σας το ζητάνε οι Τροϊκανοί. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχει μιλήσει η κυβέρνηση για το θέμα. Από εκεί και πέρα, στον αέρα, να πω εγώ αυτά που πάντοτε, και το σωστό είναι για όλες τις χώρες και για όλους μας όταν βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση, γίνονται αποκλειστικές πόρτες, μην περιμένετε να το κάνω. Να σας πω όμως κάτι. Η πιο πατριωτική και αντιμνημονιακή στάση σήμερα είναι να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αποσυνδεθεί δηλαδή πλήρως η προεδρική εκλογή από την πολιτική διαμάχη, να αποκλειστεί κάθε περίπτωση πρόωρων εκλογών και πολιτικής αστάθειας. Σήμερα ο κύριος Μημαράκης τι πηγαίνει να κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Γιατί ο πρόεδρος της Βουλής επισκέπτεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τακτά. Τώρα αυτά τα. Γιατί δεν με ρωτήσατε τι πήγε να κάνει ο κύριος Καρασμάνης ή ο κύριος Σταγαρά? Θα ζητήσει επίσπευση των διαδικασιών, κυρία Βούλτεψη. Θα ζητήσει επίσπευση της διαδικασίας εκλογής προέδρου? Θα το συζητήσει με τον πρόεδρο ή όχι? Κυρία Τσαπανίδου, η απάντηση είναι όχι. Και γι' αυτό σας λέω αυτό που σας λέω. Το μήνυμα που πρέπει να πάρουν οι εταίροι και δανειστές μας, οι αγορές και οι επενδυτές αυτή τη στιγμή, είναι το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτή που πραγματικά, και γι' αυτό αυτή είναι και η πιο πατριωτική και αντιμνημονιακή στάση. Αν κάποιος δηλώνει αντιμνημονιακός, πρέπει να στείλει αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτοί που πραγματικά δεν θέλουν να συνεχίσει το μνημόνιο είναι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ της εκλογής Προέδρου. Βέβαια, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, τρέφεται από τα μνημόνια. Στέλνει συνεχώς μηνύματα πολιτικής αστάθειας. Λογικό είναι να στέλνει και αυτό το μήνυμα. Ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί, κυρία Βούλτεψη? Θα ψηφιστεί, βέβαια, αφού είμαστε σε διαδικασία συζήτηση του προϋπολογισμού και ψήφιση την Κυριακή. Γιατί πάνε. Βλέπουμε ότι στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει έχουν ανέβει και οι τόνοι. Δεν θα ανέβουν οι τόνοι, έτσι είναι στη δημοκρατία. Είδατε τι έγινε χθες με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Τσακαλώτο. Α, εντάξει, κοιτάξτε. Ήσασταν κι εσείς μέσα σε αυτό το κάδρο, γι' αυτό σας το έδωσα έτσι. Λοιπόν, δέχομαι, λέω στον κύριο δημόσια από εσάς, τον κύριο Τσακαλώτο, ότι δέχομαι να ανταλλάξω τη δική μου αστική καταγωγή με τη δική του επαναστατική, αρκεί να ανταλλάξουμε και τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι το σχόλιο. Πράγματι, τότε ναι, θα αλλάξω το ρόλο μου. Όσο είμαι στην κατάσταση που είμαι, δηλαδή στην κατάσταση του μέσου αυτού, θα συνεχίσω να υπερασπίζω με την τάξη. Γιατί όποιος έχει μεγαλύτερο τραπεζικό λογαριασμό, κυρία Βούλτεψη, δεν την υπερασπίζει. Εξαρτάται τι τραπεζικό λογαριασμό έχεις, τι επενδύσεις, τι funds, με ποιους επικοινωνείς. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Λέω όμως για κάποιον ο οποίος λέγεται Τσακαλώτος και ο οποίος ισχυρίζεται ότι είμαστε ντροπή για την τάξη μας, ότι εμείς ευχαρίστως να ανταλλάξουμε τη θέση μας μαζί του. Μάλιστα, κυρία Βούλτεψη. Τώρα να σας πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχει και μια διαλυτική κατάσταση τελείως. Εσείς μεταδώσατε και αυτά με το Πανεπιστήμιο. Με είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο του ΤΕΗ πριν από λίγο. Τι να σας πω. Ας βγάλουν οι Έλληνες τα συμπεράσματά τους, κυρία Τσαπανίδου, για το ποιοι υπηρετούν την νομιμότητα και την εφαρμογή των νόμων και ποιοι την παρανομία και την ανομαλία. Για το ποιοι θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας, τη βία και το χάος. Γιατί εδώ η δημοκρατία στηρίζεται στην τήρηση των νόμων.
Είπαμε από την αρχή ότι υπήρχε ένα κενό νόμο με τον νεαρό Ρωμανό, το οποίο θα θεραπεύσουμε με μια νομοθετική διάταξη που καλούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να την ψηφίσει, όπου να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του με τον τρόπο που γίνεται και στα ανοιχτά πανεπιστήμια. Αργείτε όμως, δηλαδή, κυρία Βούλτεψη, να το κάνετε αυτό. Εντάξει, το παιδί είναι σε απεργία πείνας. Ναι, αλλά εδώ προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Θέλω να ακούσω και τι προτείνουν οι θειασότητες του χάους. Δηλαδή να πηγαίνουν οι υπόδικοι στα πανεπιστήμια, συνολική αστυνομία, να μπαίνουν στα δέχοντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν κάποιος ο Ρωμανός είναι 24 μέρες απεργία πείνας. Ναι, δηλαδή είναι θέμα ζωής ή θανάτου στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, σας λέω κάτι. Πέστε μου τι προτείνουν, ας μας πούν τι προτείνουν. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν. Να το ακούσουμε. Μάλιστα. Ότι δηλαδή πρέπει ο υπόδικος να πάει με στην συνοδεία αστυνομίας, αυτοί που είναι υπερασπιστές του ασύλου να βλέπουν την αστυνομία κάθε μέρα μέσα στα ΤΕΗ ή στα πανεπιστήμια. Τι περιμένετε όμως, κυρία Τσαπανίδου, από ένα κόμμα που κατά τη γνώμη μου τα υποθάλπει όλα αυτά, είναι διαλυτική η κατάσταση που θέλει, όταν μιλάει για αφοπλισμό αστυνομίας και για ένοπλες δυνάμεις νέου τύπου. Οι Έλληνες σας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό σας λέω. Κυρία Βούλτεψη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα τώρα και κλίμα. Με τον Στέφανο Σίσκο που είναι εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Είσαι καλά? Ναι. Περίμενε, γιατί πού θα σε πάω, νομίζεις? Θα σε πάω σε ένα, και εσάς μαζί, και εγώ βεβαίως, σε ένα Ινδιάνικο χωριό. Κανονικό Ινδιάνικο χωριό. Αυτό που έχει αυτές τις τέντες, τις σκηνές, το τέμ κλπ. Πού θα γίνει η σύνδεση αυτή? Εδώ, στα Πιέρια Όρη. Πάμε στη Λία Τσαπανίδου, μέσω ipop.gr βεβαίως, και θα μπούμε κανονικά στον κόσμο του Ινδιάνικου χωριού. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες που όπου έχουμε Ινδιάνικο χωριό στην Ελλάδα, είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα πριν από Τελατοχώρη, μέσα στο Καστανόδασος. Είναι πραγματικά υπέροχο. Εμείς λέμε να μείνουμε εδώ, δεν γυρίσουμε σήμερα, να ξέρεις. Ο Τζόνι, λοιπόν, ο αρχηγός της φυλής, να πω. Ναι, ο ιδρυτής του Ινδιάνικου χωριού. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Εσείς από πολύ μικρός είχατε όνειρο να γνωρίσετε Ινδιάνικες φυλές, γι' αυτό γίνατε και ναυτικό. Αυτό με έφαγε που λένε να φτάσω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Ήμουν από μικρό παιδί, είχα την αδυναμία αυτά. Γιατί είχαν τότε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες εδώ, δεν είχαμε ούτε δρόμους, τίποτα, ξέρω εγώ τι, αλλά εγώ επειδή είχαμε καφενείο, ο πατέρας μου παντοπολείο, με πήρε στην Κατερίνη έτσι για να το βοηθώ στα ψώνια. Και εκεί σε ένα φωτογραφείο μέσα είδα ένα κουτί έτσι που ήταν κινηματογραφική μηχανή κάπως με το χέρι. Και ρώτησα τι είναι και μου λένε ότι έτσι και έτσι. Λέει είναι αυτό, λέει, βάζει ένα φιλμάκι μέσα και βλέπεις εικόνες. Τι εικόνες? Με τους Ινδιάνους, καμπόις και τα λοιπά. Α, λέω, θα το πάρω. Έτσι είδα ότι υπάρχει άλλος κόσμος, αλλά και εγώ από μικρό παιδί ήμουν συνέχεια μέσα στα ρέματα, έκανα καλύβεις εκεί, με ψάχνει η μάνα μου, όλο το χωριό με ψάχνει να μου βρίσκουν. Μάθατε τα πάντα για τους Ινδιάνους ναι, και τα μαθαίνετε τώρα και εδώ στον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Και έτσι ήθελα να βγω να γνωρίσω τους Ινδιάνους. Πήγα εξωτερικό βέβαια, έχω μείνει, αλλά βέβαια δεν ήμουν μέσα στην Αμαζόνιο εκεί πέρα. Αλλά γνώρισα δηλαδή φυλές Ινδιάνων, σε μοντέρνο αυτό, εκείνο με απογοήτευσε, γιατί αλλιώς θα ήμουν ακόμα εκεί. Τι σε εκείνο το στυλ, ναι. Λοιπόν, προσαρμόσατε εδώ πέρα, φτιάξατε το Ινδιάνικο χωριό. Όταν έρχεται κάποιος, τι βλέπει? Από την είσοδο κιόλας έχουμε το χαιρετισμό. Ωραία, ναι, είναι το ούγκο, ο χαιρετισμός που είναι το Ινδιάνο, ο τρόπος όπως λέμε εμείς καλημέρα κτλ. Και εδώ θα βρει μέσα αυτά που... Ένα χωριαδάκι δηλαδή στην Ελλάδα που είναι τύπου Ινδιάνικο χωριό. Έχετε και τις σκηνές εδώ πέρα. Ναι, έχουμε τις σκηνές οι οποίες μπορεί να μείνει και κόσμος φιλοκερδός. Δεν τις νοικιάζω και ό,τι φάνει, ό,τι πιούν εδώ πέρα. Πώς είναι μέσα οι σκηνές, μπήκαμε να δούμε. Είναι και αρκετά ζεστές, δεν έχει κρύο, έχουμε και σόμπες μέσα. Ναι, έχουμε και σουμπίτσες μικρές που δεν θέλει και πολύ. Ναι. Κυρία Πόπη, καλημέρα. Γεια σας, σας ακούμε τόση ναι. ώρα. Τι ωραία μπορείτε να χιόνι, είναι καταπληκτική η εικόνα. Καλά, είναι πολύ όμορφα. Εδώ είναι, δηλαδή, να έρχεται ο κόσμος, δεν θέλει δηλαδή να... Τις δίνετε έτσι τις σκηνές, έτσι, μπορεί κάποιος να μείνει στη σκηνή χωρίς να πληρώσει. Ναι, δεν πληρώνει, όχι. Αυτές τις έχω φιλοκερδώσει. Ήταν το παιδικό μου επιθυμία, πώς το λένε, γιατί και εγώ εκεί που ζούσα όλα τα χρόνια στο εξωτερικό, όλο και έβρισκα ανθρώπους που με φιλοξενούν. Και δεν πλήρωνα βέβαια, και έτσι και το έκανα και εγώ αφιέρωμα αυτό στον κόσμο να έρχεται εδώ για μια διαφορετική κατάσταση, πώς το λένε, δηλαδή να ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα της πόλης.
Και πολλές δραστηριότητες έχει να κάνει εδώ πέρα. Κάποιος τους μαθαίνετε μέχρι και τοξοβόλια εσείς. Ναι, έχουμε και τοξοβόλια. Τώρα ετοιμάζω και όλες για τα παιδιά για τα Χριστούγεννα. Κάτι με νουμεράκια και κάτι σκιτσάκια πάνω. Μάλιστα. Να ρίχνουμε το τοξάκι εκεί πέρα για να έχουν το παιχνίδι τους. Τι είναι αυτό που σας αρέσει πιο πολύ εσάς στον Ινδιάνικο πολιτισμό? Δύσκολα να τους φτάσουμε. Αυτοί είναι πάρα πολύ φιλελεύθεροι άνθρωποι. Δηλαδή δεν θέλουν τον πολιτισμό πολύ. Και δεν έχουν αυτό που είχαμε εμείς. Τώρα βέβαια και αυτοί έχουν αλλάξει. Αλλά δεν θέλαν αυτοί που, ας πούμε, όχι ο γείτονας, πολυκατοικία και εγώ και τα λοιπά. Αυτοί ήταν απλώς. Όπως καλή ώρα είμαστε εμείς εδώ τώρα στο Ιδιάνικο. Και είχε ένα τύπη, φτιάχναν και τον άλλον. Ήθελε δέρματα η καινούργια οικογένεια που παντρευόταν ένα ζευγαράκι, το δίναν τα δέρματα τα ανάλογα. Δεν είχαν, και αυτό το αγάπησα εγώ, διότι δεν υπήρχε αυτή η ζήλια, η κακία και τα λοιπά, το μίσος, το κατηγορίες και ζήλες. Αυτό περνάτε και εδώ στον κόσμο εσείς που αυτό, έρχεται. Αυτό θέλω, δηλαδή, ναι, αυτό περνάω εγώ στον κόσμο, γιατί είμαι ο ίδιος αυτός που δεν ζηλεύω και δεν με νοιάζει, δηλαδή, ας κάνουν παλάτια, ας έχουν τα πάντα. Εγώ θέλω αυτό για μένα, και για την οικογένεια που επιλέξαμε και για να απολαύσει και ο κόσμος αυτό. Μάλιστα. Το οποίο έχω δημιουργήσει. Λοιπόν, γιατί ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα. Θα μας πείτε λίγο στα Ινδιάνικα το καλημέρα σας, πώς το λέτε? Καταρχήν έχει πάρα πολλές λέξεις, γιατί κάθε φυλή έχει και το δικό του. Αλλά ένα που είναι συγκεκριμένο, δηλαδή που το ονομάζουν αυτοί και το τονίζουν, είναι και σαν συμφωνία το καλημέρα που λέμε εμείς, είναι το πραγματικά ουγγ. Το ουγγ αυτό σημαίνει ότι ουγγ. Ναι, σε δέχομαι, καλημέρα, αυτό το στο ουγγ καλό κτλ. Είναι και τα καταπληκτικό και εύκολο και όλα, και θα το υιοθετήσω, ναι. Αυτό το ουγγ. Διότι το άλλο ουγγ που λένε όλοι, ναι, όταν μιλούν πραγματικά μεταξύ τους στην πολιτική γλώσσα, αυτό το ουγ που προκύπτει είναι από όλα ανέκδοτο. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λία, κάνε ολόκληρο βίντεο, κάνε τα πάντα όλα για να τα ανεβάσουμε στο ipop.gr και να το δει ο κόσμος από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ουγ. Απάτσε. Ουγ. Απάτσε. Ουγ. Απάτσε. Ουγ. Πώς? Τι κάνουνε, βρε Άκη μου, οι συνάδελφοί σου εκεί πίσω από τις κάμερες? Για γύρνα λίγο την κάμερα να τους δείξεις. Έλα, 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 σας εκθέσω τώρα, έλα, έλα, έλα. Έλα, μπα, ξαφανιζόλ όλοι, ε. Δηλαδή, ναι, κανένας δεν θέλει να έρθει εδώ να λάμψει. Παναγιώτη μου, έλα εδώ που έχεις την προθυμία εσύ να δείξεις. Κάτσε λίγο, βρε παιδάκι μου, πεις, τι λέγατε, για πες. Για τον Ινδιάνο λέγατε. Α, για τον Ινδιάνο λέγατε. Ο Παναγιώτης, όλα τα λεφτά. Εδώ ο Γιώργος, Γιώργο, έλα και εσύ, κάνε λίγο έτσι. Να, τι να πούμε. Να και ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργο με προειδοποιούν ότι είσαι ικανός, λέει, να μου δώσει συνέντευξη. Πράγμα που σημαίνει πας να αποφάσεις τη θέση. Τι λες, φεύγω τρέχοντας. Για λέγε, Πόπη. Τι να πω. Πώς σου φάνηκε το ουγ? Από τον Ιδιάνο, Ιδιάνο. Ναι, πώς σου φάνηκε το ουγ, για πες. Να έρθω, να έρθω, Κώστα. Ε, μετά, εντάξει, τον επόμενο γύρο. Δεν είναι κακό και από εδώ. Ε, δώσε λίγο το πλάνο. Δεν είναι κακό. Εκεί θα τους πηγαίνουμε για πολιτικά μαγειρέματα. Θα μπαίνουμε στις Τατιάνας. Λοιπόν, να σας πάμε και λίγο Καρπενήσι. Έχεις πάει? Ποτέ. Αστειεύεσαι? Ποτέ, ποτέ. Και μέχρι πρόσφατα νόμιζα πως ήταν εσύ το Καρπενήσι. Δεν υπάρχεις. Άρα και δεν είναι μαγεία. Άσε με λιγάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σε χαϊδέψω, δεν γίνεται. Ξαναπες το αυτό. Μέχρι πριν μερικά χρόνια νόμιζα πως ήταν εσύ το Καρπενήσι. Το λες έτσι τώρα, γιατί με βλέπεις σε διάθεση καλή σήμερα. Όχι, και αν και δεν είμαι γεωγράφος, κυριολεκτής. Το Λαγονίσι. Το Λαγονίσι, νομίζω και αυτό. Το Ποντικονίσι. Το Ποντικονίσι είναι σίγουρα νησί. Το Λαγονίσι τι είναι? Το Λαγονίσι δεν ξέρω. Η πρωτεύουσα τη. Να σου πω, βέρε τώρα, δεν είμαι τώρα. Σοβαρά μιλάς. Αλήθεια, ναι. Κάνει πλάκα, παιδιά, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν αστείευομαι, αλήθεια δεν λέω. Κάτσε να σε δω λίγο στα μάτια, θέλω. Κυριολεκτικά. Αστείευεσαι? Όχι, δεν αστείευομαι καθόλου κυριολεκτικά. Μέχρι πριν μερικά χρόνια νόμιζα πως ήταν νησί το Καρπενήσι. Και το Λαγονίσι εξακολουθεί να το Λαγονίσι δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Μου ήρθε μία σκοτωδίνη. Και η το Λαγονίσι ξέρει πού είναι καταρχά? Μετά τη Βάρκηνα. Ναι. Σε καλό δρόμο είμαι. Στο δρόμο για τον Πάτροκλο. Ο Πάτροκλο. Δεν ξέρεις τον Πάτροκλο? Ταβέρνα. Στέφανε,
Σου έχω πει ότι σ' αγαπάω πολύ. Όχι, πρώτη φορά αν έχει το πεις. Έχει ψάρια εκεί. Άρα είμαι σε καλό δρόμο. Θα πηγαίνω στο Λαγονίς που δεν είναι νησί. Παιδιά, κοκκίνησε, κοκκίνησε αρκετά. Λοιπόν, εντάξει. Άμα, αν συνεχίσεις αυτό το ρυθμό, σου κόβω το κεφάλι μου, θα κάνεις λαμπρή καριέρα στην τηλεόραση. Λαμπρή όμως, δεν υπάρχεις. Τώρα σοβαρά μιλάς. Αλήθεια τον λέω. Έλα μωρέ. Όντως. Το λες μου και αυτό. Όχι, δεν. Έλα μωρέ τώρα και εσύ. Αλήθεια είναι το Λαγονίσι. Το Λαγονίσι, το έχω ακουστά, δεν ήξερα για ποτέ είναι. Εντάξει, μία μέρα λοιπόν που θα έχουμε διάθεση και χρόνο, θα σε πάρω και θα σε κατεβάσω από την παραλία, σε πάω στο Λαγονίσι να το δεις, δεν είναι νησί. Και θα πάμε στο. Και θα σε πάω και στον Πάτροκλο που είναι νησί. Ναι. Ο Πάτροκλος είναι νησάκι, απέναντι από το Λαγονίσι. Παιδιά, πού είμαι. Συγγνώμη, Αλέξη, τι μου πες. Ο Αλέξης μου λέει από το ακουστικό ότι είδε θάλασσα στα 12. Παιδιά, προσέξτε λιγάκι, τηλεθεατές εννοώ. Ουγγ. Δεν σε πιστεύω. Ο Αλέξης δεν είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι... πόσο να είναι, 48 χρονών, δεν είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν το λες και μεγάλος στο 48, τέλος πάντων, τον Αλέξη, γιατί άμα τον πεις, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Μου λέει λοιπόν τώρα ότι είδε θάλασσα στα 12. Και γελάει και ο κύριος Χοντρός από το καφέ, από το Καρπενήσι, δηλαδή. Προσέχετε, κύριε Χοντρέ. Ξέρετε τι νόμιζε ο Αλέξης, ότι ήταν μεγάλο ποτάμι η θάλασσα, γιατί μόνο τον Αλφιό ήξερε με από υγρά στοιχεία. Στο Καρπενήσι λέτε να υπάρχει κανείς που δεν έχει δει θάλασσα. Εκεί στα ορεινά, τα δικά σας, λέτε να υπάρχει κανείς που δεν έχει δει θάλασσα ακόμη. Όχι. Δεν νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, Αλέξη, δεμένος είχατε. Γιατί έχω πέσει το καλοκαίρι, προσπαθούμε να πάμε όλοι το καλοκαίρι, γιατί μας λείπει η θάλασσα. Τι κάνετε, πώς είστε, ο κύριος Χοντρός εκπροσωπεί τους ξενοδόχους της Ευρυτανίας και θα μας δώσει λίγο στίγμα. Είχα χρόνια να κάνω σύνδεση για να ρωτήσω ξενοδόχο αν έχουμε πληρότητα εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων. Και είπαμε χθες να συνδεθούμε και να ρωτήσουμε πώς πάει ο τουρισμός σε μία από τις πιο ωραίες περιοχές της χώρας. Βεβαίως. Τώρα στο Καρπενήσι φέτος αυτό που συμβαίνει πιστεύω ότι ούτε ο πιο έμπειρος συνάδελφος μπορούσε να το προβλέψει. Ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για μια καλή κίνηση, αλλά η κίνηση έχει υπερβεί όλες τις προσδοκίες, είναι πάρα πολύ καλά. Μπορώ να σας πω μόνο ότι αρκετά ξενοδοχεία από μέσα Νοέμβρη είχαν κλείσει για τα Χριστούγεννα τη διαθεσιμότητά τους. Με περισσότερο ενδιαφέρον από ποιες περιοχές, ξέρετε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Κοιτάξτε, με τις άλλες περιοχές δεν έχω και την καλύτερη ενημέρωση, αλλά ναι, ξέρω ότι το Καρπενήσι τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους άλλους ορεινούς τουρισμούς. Πείτε μου κάτι, αν έρθουμε στο Καρπενήσι, ακόμη και για Σαββατοκύριακο, όσοι μπορούν και είναι πιο κοντά, ποιες περιοχές πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε για να χάσουμε αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές περιοχές. Το καλύτερο είναι αν μπορεί κάποιος να έρθει ακόμα και καλοκαιρινούς ή ανοιξιάτικους μήνες και να καθίσει αρκετές μέρες για να δει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά σε ένα τρίμερο μπορείτε σίγουρα να πάτε στο μοναστήρι του Προυσού, το οποίο mm-hmm. αξίζει πραγματικά τον κόπο. Μπορείτε, αν και φτιάχνονται χειμώνας... εκεί και τα ελληνικά αλλαντικά, έτσι, τα ναι, προσούτο κλπ. Είναι πολύ ωραία εκεί. Έχει και αυτό μπορεί το μοναστήρι το ωραίο, την εκκλησιά. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι μοναδικό και η διαδρομή για να πάει κάποιος είναι καταπληκτική. Μικρό, μεγάλο χωριό. Όλα αυτά είναι στον ίδιο δρόμο και είναι τουριστικά και αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο αν είναι χειμώνας να πάει κάποιος στο χιονοδρομικό. Mm-hmm. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Χιόνι έχει. Τώρα πού να έχει χιόνι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Νομίζω πουθενά δεν πρέπει να έχει. Έτσι, μπράβο. Με τέτοιες θερμοκρασίες εδώ κοντεύουμε τα κοντομάνικα γυρνάμε. Αλλά είναι καταπληκτικό, ωραίο και το χιονοδρομικό σας. Βεβαίως. Λοιπόν, είστε πολύ τυχεροί που μένετε εκεί και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη σύνδεσή μας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν εν ώψη Χριστουγέννων. Να πάρετε κανένα Skype, να μας βγάλετε σε κανένα δρόμο, να δούμε και λίγο την πόλη σε real time. Μου λέτε ότι δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Δεν έχουμε καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Καλά. Το ψαρονέφρι τι είναι. Ψαρονέφρι είναι το νεφρό του ψαριού. Αυτό είστε. Δεν ξέρω ποιο ψάρι είναι μόνο. Ένα ψάρι που το ψάχνει, που το πιάνει ο Πάτροκλος στο Λαγονίσι. Με κυνηγετική καραμπίνα. Με καραμπίνα. Υπάρχει μια τρελή ιστορία που κάποιος, δεν θα σας πω ποιος και τι, γνωστός όμως, ο οποίος με ψαροντούφεκο
σκότωσε ένα κατσίκι ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά δεν θα σας θυμώ τώρα, γιατί θα το τερματίσουμε αλλιώς, καταλάβατε. 14-7-48, μία τηλεόραση, ένα PS4, ένα κινητό τηλέφωνο που μιλάει ελληνικά και είναι και πλοηγός, ένα τάμπλετ με απίστευτο σχεδιασμό ελληνικά, επίσης μιλάει και αυτό ελληνικό, είναι ελληνικά. Μαζί, παράλληλα, με τα αξεσουάρ του αυτοκινήτου, γίνονται δικά σας αν τα διεκδικήσετε στο 14-7-48. Σε λίγο ερχόμαστε και ο αγαπημένος μου Στέφανος δεν θα φύγει από το στούντιο, θα μας δείξει εδώ τι σκαρφίστηκε ένας τύπος, άντρας, στο διαδίκτυο ανέβηκε ένα βίντεο για να τρομάξει τη γυναίκα του σε σχέση με το παιδί του. Το βίντεο αυτό το βλέπουν όλοι και τρελαίνονται. Λένε δεν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος είναι πιο φευγάτος από εμάς. Είναι από τους πιο γνωστούς φάρσες στο σπίτι. Ναι, αλλά τέτοιου είδους φάρσα στη γυναίκα του. Κι όμως, θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγετε από εδώ, ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει με το 14-7-48 ανοιχτό για να διεκδικήσετε όλα αυτά τα δώρα που βλέπετε στην εκπομπή. Μία τηλεόραση 30 διάρα, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ για να οργανώσετε τη ζωή σας, ένα PS4 δικό σας μαζί με τα αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο του αυτοκινήτου. Όλα αυτά σε έναν τυχερό, τον πιο γρήγορο από όλους, που θα τηλεφωνήσει στο 14-7-48 και θα τα κερδίσει. Καλή επιτυχία σε όλους. Στο μεταξύ, βλέπω και τα μηνύματά σας. Μου λέτε, ο Χρήστος, ο Νικολαίδης, με ρωτάει από Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, δεν είπατε τίποτα. Έλα, βρε. Χριστό μου, άρχισες να ξυπνήσεις. 10 το πρωί, καλημερίσαμε μετά τους φίλους και είπαμε: το καλό νίκησε. Πνέει, λέει, άλλος αέρας Θεσσαλονίκη σήμερα. Πνέει άλλος αέρας. Επίσης, συγκινούμε γιατί διαβάζω τα μηνύματα και τη συμμαθήτριά μου, τη Νίκη Φιντανίδου. Θα σας το διαβάσω λίγο γιατί τώρα έφυγε. Ήρθε ο Νικολαίδης με το μήνυμα. Και θέλω να σου κάνω μια ακόμη κρίσιμη ερώτηση. Το μοναστηράκι που είναι. Το γνωστό μοναστηράκι, όχι κάποιο άλλο. Πάσχα Χαλκιδική, Ουρανούπολη, τρίτο πόδι, καραβάκι για Άγιον Όρος και. Δεν θα το πιστέψεις. Την ερώτηση μου ζήτησε να σου την κάνω η φίλη Ελμάγκο, φίλος, ξέρω εγώ. Ρώτα τον, λέει, να σου πει που είναι το μοναστηράκι, θα σου πει στο Άγιο Όρος. Παιδιά, είχε δίκιο. Δεν υπάρχει. Η καθηγήτρια από μέσα έπεσε. Είναι, παίρνει σε καραβάκι και πας. Πάμε μαζί. Βεβαίως, ναι. Επιτρέπονται και γυναίκες, οπότε. Εντάξει, okay, το τερματίσαμε. Λοιπόν, πάμε στο μεταξύ τώρα να δούμε τι έγινε με ένα reality στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι εικόνα δίνουν στα κανάλια τα αμερικανικά για τους Έλληνες? Ασύντοτους γλετζέδες, φωνακλάδες, πως τσακώνονται και πως διασκεδάζουν ολιμερείς χωρίς να έχουν κανένα μέτρο. Βέβαια, η γνώμη μας είναι ότι δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Βέβαια, όλα τα reality του MTV είναι τελείως γραφικά, δηλαδή θέλουν να δείξουν μια πιο γραφική εικόνα αυτών των γεγονότων που απεικονίζουν εν τέλει. Growing Up Greek λέγεται το τηλεριάλτι, το νέο στο MTV, προβλήθηκε χθες το πρώτο επεισόδιο. Καταγράφει την καθημερινότητα των νέων 20 περίπου Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς που μένει στο Tarpon Springs της Φλόριντα. Μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από την ομογένεια. Θέλουν να τους κάνουν μηνύσεις. Θέλουν να τους κάνουν μηνύσεις. Δεν είμαστε έτσι, όπως περιγράφεται, αν είναι δυνατόν. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι από 20 συγκεκριμένα άτομα. Θεωρούν, η ομογένεια θεωρεί αυτή τη στιγμή και υπάρχει μεγάλη αντίδραση, καθώς θεωρεί ότι αυτή είναι η εικόνα που θέλει να προβάλλει το MTV για την ελληνική κοινότητα της Αμερικής. Μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί περίπου 5.000 υπογραφές για να σταματήσει, είτε να σταματήσει το reality, είτε να βγει το Greek από το τίτλο του τηλεριάλτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει αναμειχθεί με μειονότητα της Αμερικής στο MTV που έχει κάνει αντίστοιχο reality. Είχε ξαναγίνει το 2010 με την Ιταλική μειονότητα. Μάλιστα. Πάλι ήταν τελείως καλ και υπήρχαν και τότε αντιδράσεις. Για να δούμε λίγο ένα απόσπασμα από αυτό. Breaking plates, you do it to celebrate. You're happy. You break plates, you throw money and you throw napkins. When you're Greek, things are a little different. I'm an American citizen, but don't call me an American. I'm Greek. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στη φάρσα που ετοίμασε ένας άντρας για τη γυναίκα του. Γνωστός φαρσέρ βεβαίως, αλλά της έκοψε τη χολή της γυναίκας, γιατί έβαλε και το παιδί τους να πρωταγωνιστήσει σε αυτή. Και βεβαίως έχουν ξεσηκωθεί όλοι στο διαδίκτυο, έχουν τρελαθεί. Δείτε το τώρα τι ετοιμάζεται να κάνει, Στέφανε. Επιστρέφει η γυναίκα σπίτι, παίζει ο πατέρας με το παιδί που έχει ντυθεί Spider-Man. Βλέπουμε εδώ ότι συζητάει κάποια στιγμή ένα ποτήρι νερό, κατεβαίνει η μητέρα και αλλάζει το παιδάκι. Έχει πάρει κούκλα, έτσι. Και έχει πάρει κούκλα στη θέση του παιδιού. Oh, και μόλις ανεβαίνει η γυναίκα. Έχει φρικάρει η γυναίκα, γιατί νομίζει ότι έφυγε το παιδί. Νομίζει ότι έφυγε το παιδί, ότι έριξε ο πατέρας του παιδί από τον πρώτο όροφο. Κατεβαίνει στην κυριολεξία μέσα στην αγωνία και μόλις βγάζει την κουκούλα καταλαβαίνει πως είναι κούκλα και φυσικά θα την πληρώσει ο φαρσέρο, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, με ένα μήνυμα τσακωμό με τη σύζυγό του.
Στη φάρσα συμμετέχει τόσο και ο μικρός γιος της οικογένειας, όσο και ο μεγάλος, ο οποίος εδώ βλέπουμε τις προετοιμασίες. Παιδιά, δείτε τι κάνει, δηλαδή είναι τρελό. Εδώ βλέπουμε την κοπέλα που μπαίνει μέσα στο σπίτι της, που να ξέρετε τι περιμένει, αλλά δείτε τι οργάνωση έχει κάνει ο γνωστός φαρσέρ. Έχει βάλει κάμερες παντού μέσα στο σπίτι. Τα πλάνα είναι άπειρα, παντού, σε κάθε δωμάτιο υπάρχει κάμερα κρυμμένη. Είναι πραγματικά απίστευτη όλη η οργάνωση της. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο τη λέξη φάρσα ο συγκεκριμένος Roman Atwood λέγεται. Και γι' αυτό είναι και πασίγνωστος και γι' αυτό είναι και απολύτως δημοφιλής στο διαδίκτυο. Βλέπει η γυναίκα εδώ ότι το παιδί της είναι αυτό που παίζει ντυμένο σπάιντερ. Και στη διάρκεια, όταν ανεβαίνει πάνω και βλέπει ότι το εκτοξεύει από τη σκάλα, από τα κάγκελα, της έχει κοπεί η χολή γιατί νομίζει ότι είναι το παιδί της. Και συμμετέχουν και τα δύο παιδιά, όπως είπαμε. Ο γάμος διατηρείται έκτοτε. Δεν έχουμε ενημέρωση για τι συμβαίνει αυτό. Δείτε μας λίγο την επίμαχη στιγμή που φεύγει. Βάλτε λιγάκι το κομμάτι εκείνο. Τώρα τρέχτε το λιγάκι. Γυρίστε και το κουμπί να πάει λίγο πιο γρήγορα, δηλαδή. Εδώ είναι που ζήτησε λίγο νερό. Γιατί. Αυτό λέω, βρε παιδιά. Έλα, βρε, εδώ είναι, την ώρα που ανεβαίνει. Δείτε εδώ πώς έφυγε. Και έχει γίνει η κοπέλα φτερά στα πόδια, έτσι. Τρέχει ο άλλος από πίσω και συμμετέχει στη. Έχουμε κόψει τον ήχο γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι. Πώς ουρλιάζει φεύγοντας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ σε αγαπάω, να ξέρεις. Να πω κι εγώ. Βέβαια να πεις. Κι εγώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ, δεν το λέω γενικώς. Το φορολογούνε ή απλά δεν. Δεν ξέρω ακόμα γιατί. Δεν το έχω πει, δεν το έχω βάλει στη φορολογική μου δήλωση, οπότε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τα μ' αγαπάς, γιατί το λες έτσι διστάζοντας. Μπορεί να το νιώθω και να μην το λέω. Αυτό είναι το. Αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Όταν το νιώθεις, το λες. Εντάξει. Θα το πω. Αυτά με τον Στέφανο. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά, διότι στα σοβαρά όταν λέω, πάμε να δούμε πώς θα εισπράξει τα πρόστιμα η εφορία. Τι ήταν αυτό, βρε παιδιά, και εγώ δεν το ήξερα. Τι καινούργια είδηση είναι αυτή. Είναι φάρσα, αλλά κάτσε, περίμενε. Γιατί εδώ και πριν ακούσουμε πώς θα εισπράξει τα πρόστιμα η εφορία, έρχεται να σας διαβάσω το απόσπασμα που έχει αναρτήσει, έχει ποστάρει στο διαδίκτυο η συμμαθήτριά μου η παλιά, η Νίκη Φιντανίδου, που λέει: μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε. Πολέμα. Καζαντζάκης. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα πληρώνουμε τα πρόστιμα στην εφορία. Το θέμα είναι πώς θα ειδοποιούμαστε για αυτά τα πρόστιμα, για οφειλές, για φύλλα ελέγχου. Υπάρχει μια νέα. Με τηλεδιάσκεψη. Όχι, αλλά και αυτός ο τρόπος δεν είναι. Έχει νεωτερισμούς. Λοιπόν, έχουμε νέα εγκύκλειος Γενικής Γραμματείας Εσόδων που δίνει τρεις τρόπους, τρεις επιλογές. Οι δύο είναι η κλασική, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής email, μέσω συστημένης επιστολής και προσωπικά. Προσωπικά τι σημαίνει, ότι μπορεί να έρθει η ειδοποίηση στο σπίτι σου, αν δεν είσαι εσύ παρόν ή κάποιο συγγενή σου μπορεί να το παραλάβει την επιστολή και το προσωπικό του σπιτιού, αν έχεις προσωπικό, αν είσαι επιχείρηση. Το οικιακό προσωπικό. Ο μπάτλερ. Ο μπάτλερ. Εντάξει. Έχει κι άλλα. Αν είσαι επιχείρηση, μπορεί βεβαίως και ένας υπαλληλός, δηλαδή να μάθει αν χρωστάς, να μάθει προσωπικά στοιχεία. Ανοιχτά τώρα θα έρχονται αυτά. Συστημένο θα έρχεται το γράμμα, αλλά τέλος πάντων. Συστημένο, ρε παιδί μου, ειδοποίηση θα παίρνει. Ειδοποίηση, ένα κλειστό χαρτί. Αν είσαι τώρα, είσαι ασθενή σε νοσοκομεία, θα πηγαίνει στο διευθυντή του νοσοκομείου. Αν είσαι φυλακισμένο, θα πηγαίνει στο διευθυντή τη φυλακή. Ενώ αν δεν μπορούν να σε βρουν, αν είσαι αγνώστου διαμονή, θα το παραδίδουν στο τελευταίο σου τελευταίο τόπο κατοικία. Θες να πει ότι η εφορία θέλει να εισπράξει και δεν θα σε βρει. Αν δεν σε βρει, αν είσαι αγνώστου διαμονή, θα το αφήσει στο Δήμο, στην κοινότητα, εκεί που έμενε τελευταία φορά. Ναι. Θα το αφήσει, θα σε βρει, θα σε εντοπίσει, δεν το συζητάω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε πριν από λίγο ότι τα ταμεία έχουν ανακαλύψει ότι έχουν ένα κενό για το 2015 στα ταμεία τους, έτσι, σε ευρώ αυτό. Κανά δισεκατομμύριο το καθένα, το ΙΚΑ, ο ΑΕ. Είναι έλλειμμα σοκ, χαρακτηρίστηκε από πολλούς, και όλοι αναρωτιούνται τι θα γίνει με τις συντάξεις από εδώ και στο εξής. Και το χειρότερο όλων είναι ότι το προσδόκιμο στην Ελλάδα, ζωή εννοώ, έχει ανέβει. Δηλαδή, ζούμε και μέχρι τα 80 τόσα. Με τα βάσανά μας, αλλά ζούμε. Θα τους τρελάνουμε στα ταμεία εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι να μας κάνουνε. Στα 80,7 έτη έχει πάει το προσδόκιμο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι για το 2012 του ΟΣΑ. Είναι βέβαια και για την υπόλοιπη Ευρώπη τα στοιχεία. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που εμείς έχουμε 80,7 έτη, είναι 79,2 και κατατασσόμαστε στη 13η θέση. Δεν είναι βέβαια πολύ μακριά οι διαφορές, άρα γενικά καλά τα πάμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Ισπανία, που έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο, είναι 82,5 έτη, στην Ιταλία 82,3. Βλέπουμε παρά την κρίση καλά τα
τα πάνε εκεί, έτσι κρατιούνται κι αυτοί εξίσου. Γαλλία 82,1 έτη, αυτές ήταν οι χώρες με το μεγαλύτερο προσδόκιμο. Και να σου πω βέβαια ότι οι γυναίκες συνεχίζουμε να κρατάμε τα ηνία και να έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο. Δηλαδή οι γυναίκες είναι στα 82,2 έτη και οι άντρες είναι στα 76,1 έτη. Παλιότερα βέβαια πριν 20 χρόνια είχαμε μεγαλύτερη διαφορά. Ήταν στο 7,2, τώρα είναι στο 6,1 γυναίκες σε σχέση με άντρες. Και να σας πω και ότι τα καρδιαγγειακά και τα εγκεφαλικά συνεχίζουν να είναι η πρώτη αιτία θανάτου, παρότι βέβαια έχουν μειωθεί και αυτός είναι και ο λόγος που έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Πώς τα ακούνε όλα αυτά, Κατερίνα Παναγοπούλου, τώρα, οι διευθυντές των ταμείων. Ότι θα ζούμε οι γυναίκες έτσι, τουλάχιστον 82 έτη, όχι τουλάχιστον, έχει, το προσδόκιμο μας έχει φτάσει στα 82,2 έτη. Με τρόμο το ακούν οι διοικητές των ταμείων αυτό, διότι όπως είπες και εσύ, μιλάμε για έλλειμμα μαμού στα ταμεία, 1,39 δις στο ΙΚΑ για το 2015, από 545 εκατομμύρια μέχρι 1 δις στον ΟΑΕ, εκτιμάται θα φτάσει το έλλειμμα. Αυτό συνέβη και λόγω της γύρανσης του πληθυσμού που επεσήμανε και η Βάλια, αλλά και λόγω της αύξησης της ανεργίας. Η αύξηση της ανεργίας σημαίνει μείωση εισφορών, αλλά μεγαλύτερα ελλείμματα στα ταμεία. Εξαιτίας της εισφοροδιαφυγής, 15 δις ευρώ μας τύχησε το 2014. Οι οφειλές βεβαίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία που πολύ δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Οι οφειλές στήχησαν στα ταμεία 17,4 δις ευρώ το 2014. Έχουμε και την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων. Πολλοί έτρεψαν να μπουν σε σύνταξη φοβούμενες αλλαγές. 600.000 άτομα στην τελευταία πενταετία. Όλα αυτά λοιπόν. Έχουμε και το PSI και τις απώλειες από εκεί. Κάτι δισεκατομμύρια επίσης. 12,5 δισεκατομμύρια μειωμένα τα έσοδα λόγω του PSI. Δεν θέλει και πολύ για να βουλιάξουν τα ταμεία. Έχουμε και την κρατική επιχορήγηση που μειωμένη κι αυτή. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Επομένως, όλοι αυτοί οι λόγοι συνέβαιναν σε αυτά τα τεράστια ελλείμματα στα Κατερίνα, αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία και όταν η επιχορήγηση επίσης είναι μειωμένη και όταν δεν υπάρχουν λεφτά και στα κρατικά ταμεία, ξέρουμε τι σημαίνει όλοι. Απευχόμαστε. Να το δούμε πώς θα τρέξει. Το Υπουργείο πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν θα γίνει, να δούμε. Πώς. Όπως είχε πει παλιά και ο Μητσοτάκης, μέρα θαύμα από τον Ιησού Χριστόφορο λύνονται αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε ρωτήσω τι γίνεται όμως, παρακαλώ πολύ, με το πρόγραμμα του ΟΑΕΒ, το οποίο θεωρητικά ξεκινούσε να τρέχει σήμερα. Μας στέλνουν μηνύματα οι φίλοι που μας βλέπουν για το πρόγραμμα το επιδοτούμενο για επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για τους εργοδότες αυτό. Και λογιστές και εργοδότες παλεύουν από τις 10 το πρωί να μπουν στο σύστημα και για μία ακόμη φορά θεωρούν ότι εμπέζονται γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί. Το χειρότερο, Πόπι, είναι αυτό που λες εσύ, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το πρόβλημα. Για μία ακόμη φορά, το πρόγραμμα άνοιξε σήμερα τυπικά, επειδή επικοινωνήσαμε με τον ΟΑΕΔ, μας είπε ότι έχει ανοίξει κανονικά το πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν για μία ακόμη φορά πολύ μεγάλα τεχνικά προβλήματα. Και αυτό, ξέρεις, Πόπι, δημιουργεί και μια αίσθηση στον κόσμο, ότι μήπως τελικά το κλείνουν για να πάρουν τους δικούς τους. Ο ΟΑΕΔ βεβαίως διαβεβαιώνει ότι δεν συμβαίνει αυτό, είναι καθαρά τεχνικά τα προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι οι λογιστές και οι επιχειρηματίες από το πρωί είναι σε μια κατάσταση. Δηλαδή, με συγχωρείς, θεωρητικά το σύστημα είναι ανοιχτό. Ακριβώς. Για κάποιοι μπορεί να μπουν και κάποιοι δεν μπορεί να μπουν. Ναι, γιατί δεν το κλείνουν μέχρι να το διορθώσουν για να μπορεί να μπαίνει ταυτόχρονα όλος ο κόσμος. Δεν το γνωρίζω. Φυσικά και αναρωτιούνται μήπως τακτοποιούνται κάποιοι. Αυτό μπορεί να το διαπαντήσει η διοίκηση του ΟΑΕΒ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια πρόβλεψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Το πολιτικό μας πάνελ είναι κοντά μας. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Ο κύριος Καραγκούνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κριτσοτάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κριτσοτάκη. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είναι κοντά μας, υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν σας ρωτήσω για τα συστήματα αυτά, διότι έχουμε ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Έφυγε mail από την κυβέρνηση, κύριε Καραγκούνη, απαντητικό στα όσα η Τρόικα ζητά να τις απαντήσετε. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δημοσιογραφικά ακούω ότι έχουν φύγει ήδη κάποιες διευκρινήσεις και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Επισπεύδονται οι διαδικασίες? Τι γίνεται? Πρέπει να υπάρχει μια κινητικότητα, προσέξτε. Φεύγουν mail. Τα mail ζητούν απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεσμεύσεις για μέτρα. Διευκρινήσεις. Και για παρατάσεις μνημονίων. Παράταση μνημονίου τώρα συνολικά δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα δεν ξέρω ποια συμφωνία μπορεί να, τέλος πάντων, να γίνει με την έννοια να ολοκληρωθεί αυτή η τελική επιθεώρηση που λέμε. Το final review,
Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γίνεται διαπραγμάτευση σκληρή, το ξέρουμε. Η διαπραγμάτευση από την Ελλάδα βγάζει προς τα έξω την πληροφόρηση που μαθαίνουμε όλοι. Από τις Βρυξέλλες όμως, η πληροφόρηση λέει ότι το μνημόνιο θα παραταθεί για έναν χρόνο, για 12 μήνες. Είναι κάτι που η κυβέρνηση θα δεχτεί. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ο κ. Ντάιζεπλουμ είπε ότι πρέπει να υπάρξει έντονα συμφωνία. Εγώ αυτό άκουσα. Θέλω να πω να πάρουμε την πλευρά της Ευρώπης. Δεν έχουμε πολυτέλεια να παραταθεί το μνημόνιο. 12 μήνες λοιπόν το θεωρείτε. Μα η λογική, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Το πρόγραμμα αυτό τέλειωνε το 2016. Είχαμε καταληκτική ημερομηνία. Δεν δέχεται καμία παράταση του μνημονίου. Θα σας πω, ο λόγος που ήρθαμε νωρίτερα είναι αυτό ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό φέραμε και κάναμε όλες αυτές τις απαραίτητες δημοσιονομικές προσαρμογές, πετύχαμε τους στόχους. Γιατί? Για να βγούμε νωρίτερα από το μνημόνιο. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια παράταση του μνημονίου ακόμα ένα χρόνο. Είναι αντιληπτό. Δηλαδή, η δική μας λογική. Να σας παίξω σε επίπεδο ρωτήσεων. Όχι, ούτε μπορούμε να κάνουμε παζάρι. Γι' αυτό, αλλά και ούτε. Το ζητούμενο λοιπόν η δική είναι μας λογική είναι να υπάρξει συμφωνία. Επειδή δεν τα έχετε βρει και τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουν τα θέματα. Εγώ θα σας πω ποιος είναι. Σας ζητούν να το παρατείνετε. Εσείς μέχρι πότε μπορείτε να δεχτείτε? Ο στόχος της διαπραγμάτευσης είναι ποιος? Ολοκληρώνουμε την τελική αυτή επιθεώρηση. Συμφωνούμε και στην πιστολιτική γραμμή στήριξης. Γιατί? Για να μπορέσουμε να βγούμε το μνημόνιο. Στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, δεν θέλω να το βάλω χρονικά και πάλι, αλλά αυτή είναι η στόχευση. Εκεί, πάνω σε αυτόν τον καμβά διαπραγματευόμαστε. Κύριε Κωνσταντίνο, κύριε Κωνστατακόπουλο, παρακαλώ. Να μιλήσω εγώ. Ναι. Ωραία. Πρώτον, δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε πει από την πρώτη μέρα που άρχισαν τα πρώτα email. Τίποτα παραπάνω από αυτό που στείλαμε την Κυριακή που έστειλε ο κύριος Χαρδούβελης. Το οποίο ήταν ένα δισεκατομμύριο, ήταν 200 εκατομμύρια. Τα 800 εκατομμύρια υπάρχουν ήδη στον προϋπολογισμό. Ήταν 200 εκατομμύρια. Τα 800 υπάρχουν ήδη μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα, πέρα από αυτόν δεν διαπραγματευόμαστε οτιδήποτε άλλο. Αυτό, αν θέλουν διευκρινήσεις πάνω σε αυτό, ευχαρίστως να τις δώσουμε. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι κάνουν για ακόμα μια φορά λάθος, άρα τους λέμε ότι αν χρειαστεί να πάρουμε μέτρα, θα τα πάρουμε μετά τον έκτο, για να φτάσει η ημερομηνία εκείνη όπως έφτασε και πέρσι και μας είπαν ότι έπεσαν έξω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν διαπραγματευόμαστε οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, παράταση του μνημονίου. Παράταση του μνημονίου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπήρξε χθες και νομίζω διαβάσατε την συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπο της Κομισιόν και δεν είπε για παράταση του μνημονίου, ήταν πολύ καθαρός. Είπε παράταση τεχνικής φύσεως. Αυτή η παράταση τεχνικής φύσεως έχει να κάνει με το εξής. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να υπάρξει μια έντιμη συμφωνία μεταξύ των εταίρων και της χώρας. Η χώρα έχει και αποθεματικά και μπορεί να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε μπροστά μας την Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να κάνουμε καμία παράταση και οι εταίροι μας πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Ο κόσμος πρώτος, αφήστε μας. Κάνει πολλές θυσίες. Να ρωτήσω κάτι, για μια πολύ σύντομη απάντηση θα πάμε σε διάλειμμα και θα ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση για να ακούσουμε και μεγάλη χαρά. Οποιαδήποτε παράταση, αν δεχτούμε ότι οι δανειστές δεν σας ζητούν εξάμηνη χρόνου και μπορούν να σας δώσουν και αυτή την παράταση. Ποια παράταση? Την τεχνική φύση. Δεν έχει καμία σχέση η παράταση του μνημονίου. Αυτό είναι τεχνική φύση που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Αυτή δηλαδή, η τεχνική χάρη, παράταση θα πρέπει να περάσει από κοινοβούλια επίσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να συμφωνήσετε δε στο μεταξύ ότι περνάτε κι εσείς τη σειρά μέτρων που δεσμεύεστε ότι θα περάσετε. Στο email της Κυριακής που έστειλε ο κύριος Χαρδούβελης και είναι γνωστό τι περιέχει, είμαστε ως κυβέρνηση, νομίζω, και εγώ εκπροσωπώ την παράταξή μου σε αυτό το τραπέζι, ενώ από την παράταξή μου μπορούμε να το διαχειριστούμε. Σε οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε. Δηλαδή τα προληπτικά του 2015 να περάσουν νομοθετικά δεν το δέχεστε? Τα προληπτικά του 2015 λέμε κάτι πολύ απλό. Έτσι κι αλλιώς λέει, ακούστε με λίγο, το άρθρο 38 λέει μέσα. Του Μνημονίου λέει ότι το εξής, ότι για κάθε φορά που δεν πάει καλά ο προϋπολογισμός μπορεί να γίνονται διορθωτικές κινήσεις. Ένα απλό πράγμα λέω. Πέρσι μας λέγανε το ίδιο και έπεσαν έξω. Ναι, φέτος τους λέμε ότι ναι, αυτά εμείς τα βάζουμε μέσα. Σας το ζητάνε. Καλά, δεν μας ξέρετε το ζητάνε. Τι λένε. Ναι. Το μνημόνιο τρέχει για το Δουνουτού μέχρι και το 16. Δεν καλά, έχουμε εγώ να σας πω κάτι άλλο. Και να σας πω κάτι άλλο. Ανάγκη. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτή τώρα. Εδώ είναι, τα είχατε υπογράψει, τα συμφωνήσατε, φέρετε τα εις πέρας. Δεν έχουμε εσείς θέλετε να τους διώξετε. Δεν έχουμε υπογράψει. Τι να τους διώξουμε? Δεν είναι να διώξουμε κανέναν. Εγώ εμείς
όταν απευθυνόμαστε στην παράταξη, εμείς ούτε σκίζουμε μνημόνια, ούτε τα διαγράφουμε με ένα άρθρο. Ούτε διώχνουμε καταθέσεις, ούτε επενδύσεις. Τώρα μαλώνεται ποιος είναι πιο αντιμνημονιακός, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, καθόλου, καθόλου. Εγώ δεν είμαι καθόλου αντιμνημονιακός. Εγώ καθόλου. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έρθει και θα αναλύσει όλα τα θέματα. Τώρα θα πούμε στην κουβέντα. Πάμε πρώτα σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Το 14-7-48 παραμένει ανοιχτό στη διάθεσή σας, γιατί δείτε τι δώρα έχουμε σήμερα για σας. Πολλά και διάφορα, από τηλεόραση μέχρι κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, PS4 κλπ. Σε ένα χέρι, ένας φίλος, μία φίλη, ο πιο γρήγορος, στο 14-7-48. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Είναι το πολιτικό μας πάνελ εδώ. Συζητάμε ήδη για το τι γίνεται από εδώ και στο εξής και πώς συνεχίζουμε στην επόμενη μέρα της χώρας. Ωστόσο, έχουμε μία εξέλιξη από τα Εξάρχεια, από την οδό Βαλτετσίου. Πάμε μέχρι εκεί να συναντήσουμε τον Λάμπρο Χαβέλα. Γιατί πριν από λίγο η πυροσβεστική έσωσε άντρα ο οποίος πήδηξε από το δεύτερο όροφο. Ακριβώς ο Πόπη, στη συμβολή των οδών Βαλτετσίου και εδώ στα Εξάρχεια προσπάθησε ένας άνδρας 10:30 να βάλει τέλος στη ζωή του. Βγήκε από το ψιλικατζίδικο το οποίο διατηρεί, πήγε στο απέναντι διόροφο κτίριο και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πρόλαβε όμως η πυροσβεστική, τοποθέτησε ακριβώς από κάτω το ειδικό φουσκωτό στρώμα. Ο άνδρας έπεσε, περίπου 40-45 ετών, έπεσε πάνω στο στρώμα και ευτυχώς σώθηκε. Αυτή την ώρα έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο με τη βοήθεια ασθενοφόρου. Πόπη. Ξέρουμε για ποιο λόγο, τι ήθελε, τι συμβαίνει, αν ήταν άνθρωπος που αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα, αν η υγεία του ήταν κλονισμένη, αν είχε... Πόπη, κανείς δεν γνωρίζει. Κανείς δεν γνωρίζει. Άνοιξε το ψιλικατζίδικο το πρωί κανονικά, ευδιάθετος, και κάποια στιγμή ακούνε οι περίοικοι φωνές, βγαίνουν στο δρόμο και βλέπουν τον συγκεκριμένο άνδρα να είναι στο δεύτερο όροφο, στην ταράτσα του διόροφου κτηρίου, και να απειλεί ότι θα πέσει. Πρόλαβαν όμως ευτυχώς και ήρθαν οι άνδρες της πυροσβεστικής μαζί με την αστυνομία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε και δεύτερη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην προηγούμενη περίπτωση ευτυχώς τους σώσαν τον άντρα αυτό, και τώρα σώσανε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευαν όταν τα σπίτια τους στα χωριά τους πλημμύρισαν. Στον Εύρο συνέβησαν όλα αυτά. Και μέσω του thrakikinea.gr πάμε στον κύριο Γιάννη Τομαδάκη για να μάθουμε τι συνέβη. Από το χιλιοπλημμυρισμένο Εύρο, γεια σας, από το thrakikinea.gr. Συγγνώμη, ήταν λάθος δικό μας. Ναι. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια στον Εύρο, συγκεκριμένα στο Δήμο Ορεστιάδας, στα χωριά Ελιά και Κόμαρα, 15 σπίτια στην Ελιά και 2 σπίτια στα Κόμαρα, ενώ είχαμε και 2 απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες το πρωί βρέθηκαν περικυκλωμένες από νερά και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατοίκων για να βγουν από τα σπίτια τους. Ενώ έχουμε και καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τόσο στο Διδημότυχο, που υπάρχει πλήγμα σε κτηνοτροφική μονάδα, όσο και στην Καλυθέα Ροδόπης. Μάλιστα. Επίσης υπήρχαν πολλά προβλήματα το πρωί και στην Αλεξανδρούπολη, έξω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, στις μετακινήσεις των οδηγών από τα αποδρόμους που μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τώρα βρέχει ή έχει σταματήσει η βροχή? Βρέχει συνεχώς, αλλά είναι πολύ μικρή η ποσότητα που πέφτει. Η ανησυχία τώρα πλέον υπάρχει μόνο για τα ποτάμια, που γνωρίζουμε όλοι ότι έρχονται από την Βουλγαρία για τα ποτάμια Εύρος και Άρδα. Κάθε φορά εκεί οι συναγερμοί είναι στο κόκκινο. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τομαδάκη, από το thrakikinea.gr. Λοιπόν, οι φωτογραφίες που είδατε και το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Καραγκούνη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κρουτσοτάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, κλείνοντας και τη συζήτηση και πριν τις διαφημίσεις, είναι πιο κοντά, νομίζετε, οι διαδικασίες εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας με ό,τι αυτό σημαίνει? Νομίζω ότι γι' αυτό σας είπα πριν ότι πρέπει να υπάρχει τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες να οριστούν και να ολοκληρωθούν για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση εξαγγείλει ότι θα πάει τη διαδικασία συνταγματικά. Αυτό θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Φεβρουάριο ξεκινούν οι διαδικασίες. Σήμερα είναι όμως αυτή η συνάντηση με τον κύριο Μεϊμαράκη. Και έχει αρχίσει, έχει αφήσει φαντασία όλων. Κατανοητό. Εντάξει, η φαντασία στους Έλληνες δεν είναι. Να πλάθει σενάρια. Πάντα έχουμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε μεγάλη φαντασία. Ας δούμε και τι θα πει ο κύριος Μεϊμαράκης. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να επιστρέψει? Να ξεκινήσουμε στον Ιανουάριο. Ο κύριος Μεϊμαράκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί, είναι πρόεδρος της Βουλής, αλλά η συνεννόηση για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία είναι μεταξύ των δύο κομμάτων. Πρέπει να αποφασίσουν τα δύο κόμματα. Λοιπόν, κύριε Κρουτσοτάκη, σε εσά.
Καταρχήν να σας πω ότι βλέπω ότι δεν έχει να μας ενημερώσει ο κύριος Καραγκούνης που εκπροσωπεί το ένα κόμμα της συγκυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν γνωρίζει δηλαδή το τι έγινε, αν το mail ήρθε, αν έφυγε, τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για μένα. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι ισοκομματικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν δεν ξέρουν οι ίδιοι, φανταστείτε ότι δεν ξέρουμε κι εμείς και δεν ξέρει και το Κοινοβούλιο ότι όλα αυτά γίνονται δηλαδή με διαδικασίες. Όχι παράλληλες. Όχι παράλληλες. Όχι οικονομικών. Ακριβώς. Τι διευκρινήσεις έχουν γίνει. Αλλά προσέξτε. Η διαπραγμάτευση να τη βλέπουμε στον αέρα. Δεν καταλαβαίνω. Η προηγούμενη όμως τηλεδιάσκεψη που ήταν να γίνει την Τρίτη δεν έγινε. Και εγώ δεν μα λέτε τι είπαν στον κύριο Μιλό και στον κύριο Σταθάκη τα φαν. Θέλετε να αλλάξει ο Σάζονσεν. Τώρα τι μου λέτε. Προφανώς είστε σε μεγάλη αδυναμία και σα καταλαβαίνω απολύτω. Πείτε μα τι μα λέει ο κύριο Σάζονσεν. Δεν έγινε η φημολογούμενη την τρίτη τηλεδιάσκεψη. Επιπλέον, το ζητήθηκε ένα mail και δόθηκε με στοιχεία, με mail τώρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επικοινωνεί με τον Δουνουτού και την Τρόικα. Μετά βλέπουμε ότι από τις Βρυξέλλες επιβεβαιώνεται η παράταση του μνημονίου, παρά το ότι διαψεύδεται από την εδώ αφήγηση για τους ηθαγενείς από την πλευρά και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας της συγκυβέρνησης. Επίσημο αίτημα υπάρχει και... για αυτή την παράταση που λέει τώρα ο κ. Κρουτσοτάκης, την τεχνικής φύσεως παράταση. Υπάρχει επίσημο αίτημα από την ελληνική πλευρά. Αυτό νομίζω ότι θα διευκρινιστεί και θα συναποφασιστεί. Όχι, δεν θα συναποφασιστεί. Ό,τι αποφασίσουν τώρα. Θα δεχτείτε. Εμείς τα πλαίσια τη υπερήφανη φύσεω το έχει πει ο Πρόεδρος μας πριν ένα μήνα, αν θυμάστε. Χρονική... Έτοιμα υπάρχει ωστόσο, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Έχει φύγει κάποιο χαρτί επίσημο που να λέει ότι η ελληνική πλευρά ζητάει παράταση τεχνική φύσεω. Παράταση το είπε για πρώτη φορά ο κύριος Βενιζέλος πριν 25 μέρες. Το λέει μεταξύ μας όμως. Επίσημα στους δανειστές το έχετε. Μια στιγμή, το λέμε, το βάζουμε έτσι στο τραπέζι. Αν υπάρξει συμφωνία, αύριο, θα έχει ζήτημα παράτασης. Γιατί το βάζουμε αυτό το ζήτημα στο τραπέζι, δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί αύριο να συμφωνήσουν. Λέει ο κύριος Ντάζιμου, επιτέλους συμφωνήστε. Αυτό είπε. Λοιπόν, και συμφωνεί αύριο. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά τώρα για την παράταση. Το καταλαβαίνω. Αύριο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί. Γιατί οι δανειστές, κύριε Καραγκούνη, δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά οι πηγές μας από το εξωτερικό λένε ότι σας βάζουν το αίτημα. Είναι, αν δεν καταλήξετε, πάμε σε παράταση ενός έτους. Εσείς δεν τους λέτε, αν δεν καταλήξουμε, πάμε σε τεχνική. Κύριε Σαπανίδο, έτος δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι άλλοι έξω. Κύριε Καραγκούνη, προσέξτε λίγο. Οι δανειστές το θεωρούν δεδομένο. Τι θεωρούν δεδομένο? Ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πάμε σε παράταση. Αφού σας λέω πρόσφατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει άλλες. Του μνημονίου. Πώς η παράταση? Ένας έτος, κύριε Καραγκούνη, σας δεν δεχόμαστε. Δηλαδή, μου λέτε κάτι το οποίο λέει η πλευρά της Ευρωπαϊκής. Η ερώτησή μου όμως ήταν, δεν το δέχεστε το ένα έτος. Εσείς από την πλευρά σας τους λέτε ότι αν δεν καταλήξουμε, πάμε σε τεχνικής φύσεως. Ωραία, μπορεί να είναι μια εβδομάδα, γιατί υπάρχουν. Όντως υπάρχουν τεχνικής φύσεως, γιατί πρέπει 1,8 δις ευρώ από τον ΙΦΕΣΑ που πρέπει να αντιληθούν. Το καταλαβαίνετε. Τι θέλετε να πούμε περισσότερο γι' αυτό? Μπορεί για τεχνικής φύσεως, για να πάρουμε τα χρήματα του ΙΦΕΣΑ, να υπάρξει μια παράταση μια εβδομάδα. Να πούμε όχι. Κυρία το καταλαβαίνω. Ναι, παρακαλώ, αλλά μπορεί να υπάρξει συμφωνία αύριο. Ότι αν υπάρξει συμφωνία αύριο, όλα αυτά είναι στον αέρα λοιπόν. Ναι. Και αυτά που λέμε. Επειδή εκτός από το ότι η κυβερνητική είναι δύο σε αυτό το πάνελ, εγώ μιλάω και λιγότερο από τον καθένα. Ναι, αλλά και τα κόμματα που στοιχηματίζουν την κυβέρνηση είναι δύο. Και όταν είναι δύο, μπορεί να υπάρξει και διαφωνία μεταξύ του. Ακούσατε τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κρουτσοτάκη, γιατί προσέξτε λιγάκι. Επειδή εγώ δεν θέλω να δημιουργούνται και σκιές στο περιβάλλον που μας παρακολουθεί των τηλεθεατών. Λέω να το διορθώσουμε επί τόπου γίνεται. Θα πληρώσετε εσείς συνομιλία που είχα χθες με συνάδελφό σας. Δεν θέλω να δημιουργούνται τέτοιες σκιές στους τηλεθεατές. Γιατί φιλοξενούμε δύο κυβερνητικούς? Διότι είναι δύο τα κόμματα στην κυβέρνηση. Αν καταλάβετε ότι αν μαλώσουν τα δύο κόμματα στην κυβέρνηση, μπορεί να πέσουν οι κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ποσοστά τα κόμματα, κυρία. Με αυτό δεν φωνάζετε. Συγγνώμη. Με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Είναι εύκολο κάποιοι να πούν ότι φέρνουμε μόνο έναν από την αντιπολίτευση και δύο από την κυβέρνηση. Με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών δεν είναι δεδομένο, το βλέπουν όλοι. Αλλά άλλο λέω. Να έχουμε και την δυνατότητα να απαντήσουμε και στους δύο. Διότι αν έχουμε, όπως είπατε εσείς, δύο απόψεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο μισό χρόνο, πρέπει να απαντήσω κι εγώ σε κάποιο χρόνο. Αυτό είπα, δεν προσέλαβα. Δεν έψαξα, αλλά φαίνονται ορισμένα πράγματα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εκτός από αυτά που λένε οι εκπρόσωποι εδώ των δύο κομμάτων της κυβέρνησης, υπάρχει και μια πραγματικότητα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι υπάρχει μία αφήγηση που δεν μία σχέση έχει με την πραγματικότητα και μάλιστα έχει σχέση με το να κρυπτεί η πραγματικότητα και είναι η αφήγηση που κάνει η συγκυβέρνηση. Είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη με τις μικρές παραλλαγές κρύβουν την αλήθεια, προσπαθούν τουλάχιστον. Άλλες φορές το πετύχαιναν παλιότερα, ευκολότερα, τώρα νομίζω δύσκολα έως καθόλου. Ποια είναι η αλήθεια? Βάλτε και σας λέω ότι δηλαδή,
ποια είναι αυτά που λέμε τώρα. Εσείς ρωτήσατε, πήρατε κάποιες απαντήσεις, εγώ λέω μία απαντήσεις και εγώ σας λέω ότι με την αλληλουχία των τελευταίων γεγονότων που είναι λεπτομέρειες, αλλά δείχνουν κάποια πράγματα, ούτε τηλεδιάσκεψη, ούτε το mail κρίθηκε ικανοποιητικό. Οι Βρυξέλλες λένε το αντίθετο από αυτό που λένε οι σύμμαχοί τους εδώ, αυτοί που αποδέχονται δηλαδή τα μνημόνια που αυτοί έχουν επιτάξει. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι είναι άγνωστο το πότε θα επιστρέψει η Τρόικα και αν θα επιστρέψει. Και παράλληλα, αυτή την ώρα εμείς μιλάμε για τον προϋπολογισμό, όπου τα στοιχεία μπορεί να αλλάξουν. Διότι, εάν είναι τόσα δισεκατομμύρια η διαφορά ή τόσα, ο προϋπολογισμός τρέχει και κάποιοι εδώ θα τον ψηφίσουν κιόλας, παρά το ότι τα στοιχεία του είναι ήδη μεταβλητά. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν ξέρετε ότι και ο προϋπολογισμός του 11 και του 12 και του 13, να μην σας πω και του 10, είναι από αυτούς οι οποίοι δεν ετηρήθηκαν και έγιναν φύλο φτερό και γελάει ο κόσμος ότι ο ίδιος ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, ποια είναι η αλλαγή που θα έρθει εδώ θέλω και θα κρίνεται πιο κρίσιμη. Τι θέλω να σας πω. Πρώτον, ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Ότι η όλη πρακτική όπως εξελίσσεται αυτές τις μέρες δείχνει ότι έχει καταπέσει πλήρως και ο μύθος της κυβέρνησης. Πέρα από την πραγματικότητα, όπου δηλαδή το πρόγραμμα το ξέρουν όλοι πια ότι δεν βγαίνει, οι αριθμοί νομίζω είναι φοβεροί. Να μην επαναλάβω τώρα, είναι πασίγνωστα και κοινοτυπίες πια ότι είμαστε στο 1.300.000 ανέργους. Να μην επαναλάβω ότι είμαστε στο ποσοστό. Μην επαναλάβετε. Να μην επαναλάβω. Πάμε λίγο στην ουσία. Α, η ουσία όμως είναι αυτή. Θα σας πω, θα σας ξέρετε, στην κοινωνία αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε είναι η ουσία. Και σας λέω ότι όταν, ας πούμε, παλιότερα βλέπαμε μια τέτοια είδηση που προηγουμένως έδειξαν με τον άνθρωπο εκεί στο Ψιλικατζίδικο κτλ., λέγαμε τι θα είχε μάλλον οικογενειακά. Τώρα ξέρουμε ότι έχει το χοντρό πρόβλημα. Εμείς πάμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την άσχημη μέγενη. Αυτό κατά δεν κάνουμε. Πάτε να τη βγάλετε. Πάμε να τη βγάλουμε. Μήπως τυχόνετε. Αλλά η δική σας η πρόταση είναι να γυρίσουμε χειρότερα. Χειρότερα σε αυτά τα δύο. Όχι, κύριε, και δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Εσείς που έχετε κάνει όλα αυτά που τα έχουμε δει 5 χρόνια στην εφαρμογή τους. Τι θα κάνετε τώρα. Θα διαγράψετε μονομονές το χρέο. Μην θα τολμάτε να λέτε τέτοια πράγματα ότι εμείς πάμε να κάνουμε τη χώρα. Άκουσα, δηλαδή μένουμε εμβρόντιτοι κυριολεκτικά, όταν ακούμε από την επίσημη εκπρόσωπο της κυβέρνησης να λέει για όλη αυτή την κατάσταση φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δηλαδή κυβερνάτε 5 χρόνια μνημονιακά. Κύριε Χρυσοτάκη, και δεν μπορείτε να αναλάβετε. Δεν λέμε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είστε ένα κόμμα θεσμικό, είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και κρίνεστε από τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις που λέτε. Μα εσείς κρίνετε από τις πράξεις. Αφήστε πώς θα κρυθούμε εμείς. Και εσείς λέτε ως μελλοντολόγος. Επειδή μιλήσαμε για τη μνημονιακά. Περιμένετε λίγο. Εμείς, επειδή είπατε για μνημονιακά, ας κάνουμε λίγο μια. Όχι, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα να διακόπτουμε. Ποιος διακόπτει ποιον, εγώ είχα το λόγο, κύριε Καραγκούνη. Μην αντιστρέψετε την πραγματικότητα. Να πούμε κάτι. Δεν είναι το θέμα ποιος είναι περισσότερο αντιμνημονιακός ή λιγότερο. Όχι, δεν είναι φυσικά αυτό. Εμάς εσείς είστε μνημονιακοί. Εμείς και δεν εντάξει, η στόχευση και για αυτά που έχουμε κάνει. Ακούστε με λίγο, δεν θα μου απαντήσετε. Η στόχευση που έχουμε κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι για να φύγουμε από το μνημόνιο. Για να φύγουμε, όχι να παραμείνουμε. Και σας λέμε, ποια είναι η δική σας πρόταση. Σας λέω ότι δεν πρόκειται ποτέ, βεβαίως. Σε όλα αυτά πια είναι η Θεσσαλονίκη. Ένα μέρος του προγράμματός μας είναι η Θεσσαλονίκη. Και σας λέω ότι αν δεν θέλετε να καταλάβετε, ας καταλάβει τουλάχιστον ο κόσμος. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν λέμε πριν ερωτήσετε να απαντήσω στο προηγούμενο. Δεν θα κάνω μια στιγμή τώρα να πάμε στους να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Απαντήσεις. Η απάντηση λοιπόν που λέω όταν τώρα. Μιλούσα εγώ εσείς μου κάνετε ερώτηση. Μα ήταν η απάντηση τι δώσατε. Το Όχι. πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι. Ποιο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είπα, ότι το πρόγραμμά μας είναι, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι μέρος του προγράμματός μας. Εάν λοιπόν το πρώτον δεν βγεις από τη φιλοσοφία και από τις πολιτικές του μνημονίου το πρώτο, δεν γίνεται τίποτα. Κύριε το δεύτερο είναι. Όλοι το πάπλωμα για τη διαπραγμάτευση τώρα ξέρετε ποιο είναι. Το πάπλωμα για τη διαπραγμάτευση είναι τα δεύτερα. Ολοκληρώστε σύντομα όμως. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, λέω, εάν το χρέος που δεν είναι βιώσιμο και ο Πρωθυπουργός είπε κεραυνός εν εθρία στη συζήτηση κατά την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, το χρέος είναι βιώσιμο. Λοιπόν, πώς, ούτε το αποδεικνύει, ούτε φαίνεται να αποδεικνύει. Θα ρυθμιστεί το χρέος, μην πάτε σε αυτή τη δεν ρυθμίζεται με εσάς το πάπλωμα για τη διαπραγμάτευση, κυρία Τσαπανίδου, η οποία να έχει εντάξει, μια άλλη κυβέρνηση να μας πάει χειρότερα στον πάπλωμα. Και όχι μόνο ένας νέος μικρός δικοματισμός. Όχι, 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 κάτσε λίγο, Υπουργέ. Ένας νέος μικρός δικοματισμός. Το πάπλωμα να καταλάβει ο από το 2000 έχω πολύ θράσο. Άλλωστε, θράσο είναι ότι έχετε πήρατε την κυρία Τζάκρη, η οποία έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Ψήφισε τον τελευταίο προϋπολογισμό. Η κυρία Τζάκρη, είστε χαρακτηριστικό. Έχετε δει την ταινία που λέει κοίτα ποιος μιλάει. Κυρία Τζάκρη, παρακαλώ λίγο, κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε, σαν την κυρία Τζάκρη. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, αφήστε λίγο τις διαφορές που έχετε με το Πασόκ.
Εάν τότε συνοστούμε με την κυρία Τζάκρη. Σα παρακαλώ, αφήστε την κυρία Τζάκρη. Είναι περσινά ξένα στα φίλια. Σα παρακαλώ. Μα μπορείτε να καταλάβετε ότι εδώ πέρα έχουμε να δούμε. Τι πρόκειται να γίνει εδώ πέρα μετά με την αυριανή. Έχει ψηφίσει. Σα παρακαλώ. Είναι μαζί τη και ψηφίζουν μαζί. Δεν έχει πρόβλημα. Σα παρακαλώ. Εγώ το πιστεύω. Παρακαλώ, κύριε. Σα παρακαλώ. Κυρία Τσαπανίδου, το πάπλωμα σε αυτό το πράγμα. Αφήστε λίγο τον κύριο. Το πάπλωμα σε αυτό το κύριο Καραγκούρη να μα εξηγήσει το νόημα. Να πω τη γνώμη, δεν θα εξηγήσω κάτι. Το πάπλωμα σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι 2,5 δις ευρώ. Που θεωρούν ότι 2,5 δις ευρώ, εμείς λέμε ότι είναι 1 δις ευρώ. Αυτό δεν είναι πάπλωμα. Περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ισοδύναμα για 2,5 δις ευρώ. Και τρέχουμε. Τι λέει τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ότι εγώ θα φέρω 11 δις ευρώ όπως τα έχει κοστολογήσει ο ίδιος, όχι εμείς που τα έχουμε κοστολογήσει. Συγγνώμη, εσείς προσπαθείτε να βρείτε ισοδύναμα. Γιατί το ορμήσετε μέχρι τώρα. Περιμένετε λίγο, νομίζω ότι είναι αυτό. Σαφής ποια είναι η διαπραγμάτευση, το καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Εμείς λοιπόν πάμε να βρούμε ισοδύναμα στην ουσία για 2,5 δις ευρώ. Ακούστε τώρα. Ποια είναι, λέει, εναλλακτική ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 11 δις ευρώ που έχει κοστολογήσει ο ίδιος, εμείς λέμε πολύ παραπάνω, και ρωτάω και συνεχώς σε οποιοδήποτε στο δημόσιο διάλογο, τον Ιούνιο πρέπει να πληρώσουμε ένα συγκεκριμένο ομόλογο που λύγει. 6,4 δις ευρώ. Τι μας λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Να πάμε σε εκλογές, να φέρουμε την πλήρη. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο να πούμε στον κόσμο καλά, και απαντήστε μετά. Μετά απαντήστε. Μάλιστα, αλλά δεν λοιπόν, να πάμε μόνο λοιπόν σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο όπου θα κλείσουν οι αγορές ούτως ή άλλως. Γιατί? Για να μας βρει ο κύριος Τσίπρας στην επομένη των εκλογών 11 δις ευρώ που έχει τάξει εδώ και 6,7 δις σε πρώτη φάση που είναι το λίγη το ομόλογο, γιατί έχουμε και άλλες λήξεις ομολόγων. Δηλαδή 20 δις ευρώ, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τα εισοδήματα για 2 δις ευρώ για να βγούμε από το μνημόνιο ή δανειστούμε σε αγορές. Τι εναλλακτική έχετε λοιπόν, αν μία, δεν βρείτε. Μία και μοναδική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κλείσει η συμφωνία. Πώς? Πάση θα κλείσει, όχι πάση θυσία. Πάση θυσία. Δεν είναι πάση θυσία. Άμα δεν κλείσει, πάση θυσία. Δεν είναι πάση θυσία. Αν δεν ήταν πάση θυσία, θα είχε κλείσει ήδη, κύριε Κρυσουδάκη. Το καταλαβαίνετε. Θα είχε ήδη κλείσει αν δεν είχαμε φέραμε αντιστάσεις. Δηλαδή, περιμένετε λίγο. Φέρνετε αντιστάσεις. Η λογική ποια είναι? Τα 2,5 δις ευρώ τώρα η συμφωνία αυτή να κλείσει. Παράλληλα να γίνει από το τούχου σου που μπορεί να γίνει αυτή η επιστολιτική γραμμή για να μπορέσουμε να το καταλάβει αυτό ο κόσμος τι θέλουμε. Να βγούμε στις αγορές. Τον Ιούνιο λοιπόν. Ποιες αγορές θα βγείτε? Όταν θα συμφωνηθεί όλο αυτό, θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές γιατί θα πέσουν τα spreads. Είναι λογικό. Αν δεν έχουμε εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και πάμε σε εκλογές τον Ιούνιο του 2016, θα πέσουν ακόμα περισσότερο τα spreads. Οπότε τι σημαίνει, όπως δύο φορές κατά το παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, βγήκαμε δύο φορές στις αγορές και αντλήσαμε ένα ποσό που μας κάλυψε τα 7,5 δις που έπρεπε να μας δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν μας τα έχει δώσει και δεν πήγαμε σε νέα μέτρα για 7,5 δις, όχι για 2,5 δις. Έτσι λοιπόν θα ξαναβγούμε πάλι. Χωρίς μέτρα, χωρίς μνημόνια. Και τι μας λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, για το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η ουσία. Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Θα πάμε τον Μάρτι σε εκλογές και τον Απρίλιο ένας Θεός ξέρει πού θα βρείτε ισοδύναμα 20 δις ευρώ για να πληρώσετε. Κύριε Κρυσοτάκη, μισό λεπτό. Έχετε να είστε κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και η απάντηση στον κόσμο μετά. Να απαντήσω όμως. Μισό λεπτό. Μονομερή διαγραφή ή ούτε αλλάξει παρατουμιακό. Μισό λεπτό να απαντήσετε. Γιατί αυτά λέει ο κύριο Σταθάκη. Κύριε Καραγκούνη, σε περίπτωση που δεν βρείτε. Να βάλουμε λίγο την ουσία να καταλάβει ο κόσμο. Δεν έχετε απαντήσει όμως τι γίνεται σε περίπτωση που η Τρόικα δεν υποχωρήσει σε αυτά που τη προτείνετε εσεί ω ισοδύναμα. Μέχρι σήμερα σα παίρνετε τα email και σα τα συμφωνία θα βρεθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί με τι υποχώρηση πολύ από την πλευρά της κυβέρνησης. Υποχωρείς, θα πάρετε πίσω την εισφορά του, πει, τη μείωση της εισφοράς κατά 30%. Ότι άλλο ο κόσμος δεν θα ματώσει. Αυτό όμως είναι σε δεύτερη φάση. Πόσες λέμε φορές για το έχετε πει αυτό? Έχουμε πει ότι άλλο δεν θα ματώσει. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η εισφορά δεν ψηφίζει πίσω. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η εισφορά δεν ψηφίζει. Η προσωπική μου άποψη και αντίληψη είναι ότι θα βρεθεί συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία. Με τι αντάλλαγμα θα υπάρξει συμφωνία? Κάπου θα υποχωρήσετε κι εσείς από αυτή εντάξει, την πλευρά. Τι θα δώσετε λοιπόν, βάλει τα, κύριε Καραγκούνη, βάλει τα όρια που ό,τι σας ζητούν, να δώσετε προκειμένου να καταλήξετε στη συμφωνία που λέτε ότι θα έρθει, είναι μέτρα που θα ματώσουν κι άλλη μια φορά τον κόσμο. Δεν θα ματώσει άλλο ο κόσμος. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Θα βάλετε φόρο πολυτελείας, θα βάλετε φόρο σε τσιγάρα και ποτά, θα αποσύρετε την έκπτωση 30%. Ανεβάζετε το ΦΠΑ στον τουρισμό. Εξήγησα όλη αυτή την. Μην αναφέρεστε στον τουρισμό, γιατί θα σας βγάλω όλες τις δηλώσεις που έχετε κάνει για τον τουρισμό και δεν σας συμφέρει, κύριε Κρυσοτάκη. Αφήστε το εσείς. Κάντε το αφού δεν μας συμφέρει. Σε όλη αυτή την πορεία που εξήγησα νωρίτερα, απαιτείται, προαπαιτείται να γίνει αυτή η τελική συμφωνία που έχουμε τώρα. Και είναι και πιο σκληρή. Γιατί είναι και η τελική επιθεώρηση. Λογικό να είναι σκληρή. Αλλά πρέπει να υπάρξει συμφωνία για να έχουμε τα καλά στο άμεσο μέλλον. Χωρίς καμία υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή θα υποχωρήσει μόνο η πλευρά της Τρόικας. Αν δεν είχαμε κάνει. Φυσικά και έχουμε κάνει, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και ρωτάει ο κόσμο. Αν δεν είχαμε βάλει κόκκινες γραμμές, θα είχε κλείσει ήδη διαπραγμάτευση. Δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα κλείσει η διαπραγμάτευση? Θα είχε ήδη και θα λέγαμε πάρτε τα όλα και να κάνουμε την διαπραγμάτευση. Γιατί δεν έχει. Ξέρετε τι διαμηνεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή όλα ή τίποτα.
Οι δανειστές ότι θέλουν διαμηνύματα. Σε ποιον το πάνε, σε εσάς. Μα αστείευεστε τώρα. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, δεν μαθαίνουμε. Οι ανταποκριτές μας εκεί δεν μιλούν με αξιωματούχους. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Εάν ήμασταν τόσο εύκολοι και είχαμε κάνει τις υποχωρήσεις, θα είχαμε ήδη συμφωνήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι γιατί. Ενδεχόμενο ρήξης δεν υπάρχει. Ακούστηκε. Αλλά και συμφωνία με παροχές από την πλευρά της κυβέρνησης πάλι δεν υπάρχει. Κανένα να αναρωτιέμαι τι είδους είναι η συμφωνία που έχει κάνει. Κύριε Κριτσοτάκη, θα μας υποχωρήσει όμως αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρετε τι είναι, κύριε Καραγκούνη, θα υποχωρήσει τρόικα. Δεν είμαι θα υπάρξει ανθρώπους. Αμοιβαία υποχώρηση. Αυτή τι να την αμοιβαία τώρα, υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, σε ποιο επίπεδο τη βλέπετε, αυτό σας στο επίπεδο που δεν έχουν μπει κόκκινες γραμμές, στο επίπεδο που έχει πει ο Πρωθυπουργός, θέλω να πω εγώ. Πουθενά έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πώς δεν είπε, δεν θα ματώσει άλλο κόσμο. Μισθοί και συντάξει δεν θα κοπούν. Είναι συγκεκριμένα αυτά που έχουμε πει. Τι να δηλαδή, με συγχωρείτε, αν παγώσετε τρία χρόνια τη συντάξη. Δεν θα μειώσουμε εμείς τους συντάξεις. Αν αποσύρετε το 30% τη έκταξη τη φορά. Εξήγησα. Δεν θα αποσυρθείτε, θα σταματήσετε εσείς. Με την άποψή μα. Εξήγησα τι σημαίνει να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Κύριε Τσαπανίδου, εξήγησα τι σημαίνει να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Τα καλά αυτή τη συμφωνία, τα θετικά. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσουν ακόμη και τι θα συμβεί. Αν έχουμε μια άλλη άποψη, να την πούμε τώρα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, λέτε, δεν ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ απόσυρση του 30% για την εισφορά αλληλεγγύης. Την έκπτωση αυτή που έχει πρώην αγγείλει η κυβέρνηση. Δεν το το έχουμε πει. Ακόμη και έχουμε αυτό, η κυβέρνηση έχει στείλει ένα email την Κυριακή. Έστειλε ένα email την Κυριακή. Είναι το τελευταίο χειρόπριτηρι. Αυτό το είπαμε ξεκάθαρα. Το είπα από την αρχή νομίζω. Ότι εμείς διαπραγματευόμαστε βάσει του email που έχει φύγει την Κυριακή. Σε αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε. Από εκεί και πέρα, τίποτε άλλο. Αν η κυβέρνηση επιμείνει. Ποιος είναι η κυβέρνηση. Αν ο κύριος. Με συγχωρείτε, αν η Τρόικα επιμείνει. Και εμείς θα επιμείνουμε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Δεν ξέρω. Ρίξη. Γιατί ρίξη, γιατί το λέτε για εσά. Μα γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ρίξη, για εσά δεν είναι. Κύριε Καραγκούνη, γιατί το λέμε δεν μπορεί να σε ακούνε δηλαδή. Κύριε Καραγκούνη, κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει πράγμα. Κοροϊδία θέλει σε κοροϊδία. Κύριε Καραγκούνη, να μείνω λίγο παρακαλώ. Εσεί δεν θα το ψήφισετε, λέτε. Μα τα έχουμε πει αυτά. Ρίξη λοιπόν. Εσείς το λέτε ρίξη. Εμείς το λέμε διαπραγμάτευση. Να συνεχίσουμε διαπραγμάτευση. Συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση. Και φτάνουμε 31 του μήνα. Ωραία και. Και τι γίνεται. Τι να γίνει. Τι γίνεται. Συνεχίζουμε κανονικά. Πώς συνεχίζουμε κανονικά. Γιατί τι πρόβλημα υπάρχει. Κανένα υποθέτω. Για δείτε λίγο την κυβέρνηση. Τι θέλετε να συνεχίσουμε. Κατηγορούμε ότι είμαστε να συνεχίσουμε το μνημόνιο. Όχι, όχι, λέτε ψέματα. Όχι, λέτε ψέματα. Όχι, λέτε ψέματα. Συγγνώμη κύριε. Το ακούσαμε το σχόλιο για τον κύριο Κριτσοτάκη. Ρωτώ λοιπόν, 31 12 δεν υπάρχει συμφωνία. Εσείς μένετε σταθεροί στο όχι παραπάνω και η Τρόικα μένει σταθερή στο όλα ή τίποτε. Θα κάνουμε μια τεχνική. Δεν τη δέχεται αυτή η. Καλά, εγώ δεν θα τη δεχτεί. Δεν τη δέχεται. Μα αφού ήδη το είπανε σήμερα. Μα ήδη το είπανε. Το είπανε σήμερα. Αφήστε τώρα. Κάνετε και το δημοσιογράφο. Κάνετε και τον πολιτικό. Κάνετε και τον Ξανθόπουλο. Κλαίτε. Φωνάζετε. Μα κάντε. Αφήστε μα την γραμμή. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, παρακαλώ. Απαντήστε με όπως θέλετε. Δεν κατάλαβα. Μα δίνετε, σα παρακαλώ, μία απάντηση. Δεν πέφτει κανεί σε τέτοιο επίπεδο. Πέφτω εγώ. Εδώ πέρα την κυρία Τζάκρη. Σας παρακαλώ, επειδή έχει περάσει και ο χρόνος. Και την κυρία Γιαταγάνα. Και λέτε μα σας παρακαλώ για μία απάντηση, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Και θα μου πείτε για το επίπεδο. Σας παρακαλώ για μία απάντηση. Αν βρεθούμε λοιπόν σε αυτό το αρνητικό σενάριο, του δεν υπάρχει διαπραγμάτευση που οδηγεί κάπου σε μία λύση, σε ένα συμβιβασμό. Εσείς έχετε πληροφορίες, λέτε από την. Και σας λέω χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάτι πολύ απλό. Ότι με την Ελλάδα μπορεί να υπάρξει μια τεχνική φύσεως παράταση. Δηλαδή αυτό που είπε πριν για το 1,8, να υπάρχει. Υπάρχει αποθεματικό στη χώρα, μπορεί να προχωρήσει στις διαδικασίες της, θα πάμε στην εκλογή του Προέδρου, οι βουλευτές πρώτα θα αποφασίσουν και ανάλογα με το πώς αποφασίσουν οι βουλευτές, θα χρειαστεί να αποφασίσουν ή όχι οι πολίτες. Λοιπόν, απλό είναι το πράγμα. Τώρα να πω κι εγώ λίγο, κυρία Τσαπανίδου, για να μην νιώθω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι αποκαλυπτική και όταν μιλούν μόνοι τους. Διότι φαίνεται ότι δεν βγαίνει τίποτα από ό,τι κάνουν. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Η διαπραγμάτευση είναι στα λόγια και δεν υπάρχει τίποτα, διότι όλες τις προηγούμενες φορές μας είπαν δεν θα ματώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα πάρθουν νέα μέτρα. Το μνημόνιο θα φύγει, έπρεπε δηλαδή να έχει φύγει ήδη. Και βλέπετε το μνημόνιο όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Ότι μιλάνε για το άνοιγμα του ασφαλιστικού, ότι μιλάνε για την απελευθέρωση των απολύσεων, και μιλάνε για νέες μειώσεις. Είναι δύσκολη ερώτηση. Αν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, θα φτάσουμε λοιπόν στην εκλογή του Προέδρου και ή η κυβέρνηση θα καταφέρει να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας και θα συνεχίσει διαπραγμάτευση η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει. Ναι. Ή θα σας δώσουν τον μπαλάκι της καυτής πατάτας. Εμείς. Το οποίο ο λαός
σας δώσει και να σας πει διαπραγματευτείτε εσείς. Ναι. Και θα καθίσετε λοιπόν μετά τις εκλογές εσείς με μια κυβέρνηση δική σας απέναντι με την Τρόικα. Και εκεί τι θα κάνετε. Ωραία, αυτό λοιπόν θέλω να σας πω. Ωραία και ψύχρεμα. Τίμια, ειλικρινά και χωρίς να κρύβουμε τίποτα. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν διαπραγματεύτηκε. Εγώ, τώρα, στη... εγώ λέω όμως ότι εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Να δημιουργούμε υποθετικά σενάρια. Εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Εμείς λοιπόν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα είμαστε μια κυβέρνηση που θα έχει, αν είμαστε κυβέρνηση, αν μας ψηφίσουν, θα είμαστε μια κυβέρνηση που θα έχει νοπή εντολή. Και μέσα σε αυτή την οποία εντολή δεν θα είναι να γίνεται κυβέρνηση, αλλά να γίνεται κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο στόχο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εφόσον το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει, εφόσον το χρέος δεν είναι βιώσιμο, απαιτείται να γίνει η κατάργηση ενός μεγάλου μέρους, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, λέμε εμείς, και αυτό αλλάζει όλα τα πράγματα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί η διαπραγμάτευση. Σας διέψευσε ο κύριος Κουλέτης. Ακούστε με τώρα. Με ποια γραμμή είστε? Θα με ακούσετε. Του Κουρουμπή ή του Σκουρλέτη. Εγώ μιλάω σε εσάς, κυρία Τσαπανίδου, για να μας ακούσουν οι. Ναι, αλλά σας φέρνουν κάποιες. Τώρα σας φέρνουν κάποια επιχειρήματα. Συγγνώμη, υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό. Έχετε μια ενιαία γραμμή. Σας λέω εδώ, με το βάρος που έχει. Όχι το λέω εγώ, αλλά ό,τι λέω είναι η απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι ο οποιοδήποτε. Είναι εκτός γραμμής. Κρατήστε τα αυτά. Μα δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Τώρα τον διέψευσε χθες. Καλά, εντάξει. Ωραία. Σας λέω λοιπόν αυτό. Μα δεν θέλετε να το ακούσετε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτό θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ισχυρό που αλλάζει τα πράγματα. Το οποίο θα έχει δυσκολία στη διαπραγμάτευση, αλλά σας λέω ότι θα είναι ισχυρό. Και αν πούνε όχι, για ρωτήστε και εσείς πάλι όπως θα ρωτήσετε εμάς. Τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη που είναι όχι, τι θα κάνετε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι εκεί θα κριθεί από το ότι... Ωραία, θέλετε να απαντάτε εσείς. Αν θέλετε μπορείτε. Λοιπόν, εγώ λέω... Δεν έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση, κύριε Κρετσοτάκη. Για τους μέλη και για εσάς. Το ερμήνευσε το πλάνο, το έχει πει σχέδιο Β. Εντάξει, τώρα παίρνετε από τη μια μεριά την κυρία Τζάκρη, εσείς τον κύριο Λαμβάνο. Ολοκληρώστε μονάχα γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να... Λοιπόν, σας λέω ότι η διαπραγμάτευση που θα γίνει από άλλη κυβέρνηση που έχει άλλο χαρακτήρα, με άλλο στυλ. Και με άλλο αντικείμενο. Αυτό είναι το βασικό, το τελευταίο. Το αντικείμενο δεν θα είναι. Το μειώστε μου κάτι ή τέλος πάντων αυτό, γιατί έχω εκλογές. Έτσι, σε ένα φιλικό τόνο και σε ένα φιλικό περιβάλλον. Θα είναι διαπραγμάτευση από την πλευρά. Τα 20 δις που χρειάζεται η χώρα. Τα 20 δις που χρειάζεται η χώρα τον Απρίλιο θα γίνει άλλο στυλ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι όλοι θα είναι ψύχρεμοι, τίμια και ειλικρινή απάντηση του κυβερνήτη. Απλά να είμαστε ουσιαστικοί, κυρία Τσαπανίδου, και να λέμε πράγματα ρεαλιστικά. Να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Ζητήστε τον τιμητή να μας το στείλετε. Πώς καταφέρνετε όλοι σας, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να βάζετε την Τρόικα απέναντι και να τη σφυροκοπάτε μέχρι να πετύχετε το στόχο σας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε όμως κάποιο τέτοιο εμείς αποτέλεσμα. Δεν μα και εσείς το ίδιο σκεφτείτε. Λοιπόν, θα να είσαι ρεαλιστής και να φύγεις από το μνημόνιο. Εδώ είναι η διαφορά. Που είσαστε όλοι αντιμνημονιακοί. Οφείλετε, όχι, κάντε λάθος. Περιμένετε λίγο, κάντε να πείτε σε άλλα κόμματα. Εμείς είμαστε από το 2009 συνεπείς, κυρία Τσαπανίδου. Από το 2009 σκίζουμε μνημόνια. Κυρία Τσαπανίδου, αισθάνομαι ότι είμαι όχι. Είμαι ο πλέον αντιμνημονιακός. Να σας πω γιατί. Εσείς. Γιατί όταν. Περιμένετε λίγο. Δηλαδή, όταν οδηγείς τη χώρα εκτός μνημονίου, είσαι αντιμνημονιακός. Όταν με τις λογικές σου φέρνεις τη χώρα, όπως σας εξήγησα με τα 20 δις, πάλι με στο μνημόνιο, δυστυχώς είσαι μνημονιακός. Αγαπητέ κύριε Κρυσοτάκη. Θα ζούσα για να ζήσω. Είναι ρεαλιστικό. Θα άνθρωποι. Ότι θα ήμουν στην τηλεόραση για να ζήσω αυτή τη στιγμή που σφάζεστε όλοι για το ποιος είναι ο πιο αντιμνημονιακός. Κάντε πάλι στην πράξη το λέμε. Μνημόνιο είναι δανεισμός. Εμείς είμαστε από το 2009. Και εγώ δηλώνω έκπληξη. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή έχουν γίνει αυτά. Να συζητάμε αν είσαι μεταρρυθμιστής ή όχι, ναι. Αλλά το να φύγεις. Οφείλετε κάτι, κύριε Τσαπανίδου. Οφείλετε κάτι. Ότι αυτά που λένε τα έχουν εφαρμόσει αντίθετα οι δύο κύριοι που εκπροσωπούν τα δύο κόμματα. Πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο να μας αναλύσετε τη σκέψη σας. Πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για τα γιουσία για τον κόσμο. Να κρατήσετε το DVD που σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις τρέχοντας. Να σας θυμίσω, μου λένε και την προσφορά μας εδώ που έχουμε σήμερα. Δείτε τι ωραία προσφορά για όσους μας παρακολουθείτε. Ένας τυχερός θα κερδίσει όλα αυτά τα προϊόντα τεχνολογίας. Τάμπλετ, κινητό, τηλέφωνο, το PS4 δικό σας με τα αξεσουάρια, το αυτοκίνητο και τους φορτιστές και τις θήκες για να στηρίζετε το κινητό σας. Συν μία 30διάρα τηλεόραση, δική σας το 14748. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Τυχερός όποιος σήμερα κερδίσει αυτή την προσφορά. Ερχόμαστε.
Να σας δείξουμε μία εικόνα που κόβει την ανάσα. Ισορροπιστές στα 79 μέτρα. Η Δέσποινα Μανδελενάκη έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα. Πραγματικά, Πόπη, από την Κίνα έρχονται οι συγκεκριμένες εικόνες και κόβουν την ανάσα. Βλέπουμε εδώ δύο ισορροπιστές, ένας με κόκκινο, ένας με μπλε, που έχουν δέσει ένα σκηνή ανάμεσα σε δύο κτίρια σε είναι απόσταση σαν να λέμε 100 μέτρων. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά και μία χώρα που ισορροπεί στα 79 μέτρα. Με τους δύο ισορροπιστές να έρχονται από την κάθε πλευρά, ο ένας με τα κόκκινα, ο άλλος με τα μπλε. Και με και εμείς οι άμεροι 10 εκατομμύρια ανθρωπάκια, σκεφτείτε το πάνω σε αυτό το σκηνή. Λοιπόν, έχουν δέσει το σκηνή σε απόσταση 100 μέτρων, ύψος 79 μέτρα σε δύο κτίρια, ο δρόμος από κάτω, χωρίς να υπάρχει δίχτυ ασφαλείας ή να είναι δεμένοι από κάπου, το λοιπόν και κάνουν απόλυτα αυτό. Χωρίς δίχτυ ασφαλείας είμαστε όλοι. Και βλέπουμε εδώ ότι προχωρά ο ένας προς τον άλλο. Στη συνέχεια, όταν συναντηθούν σε κάποιο σημείο, ίσως κάνει ο ένας λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Ναι, μέχρι να βρουν τη χρυσή τομή. Παιδιά. Ο ένας ξαπλώνει και στη συνέχεια ο άλλος περνά εντέχνος από πάνω του. Απίστευτο είναι. Ναι. Πραγματικά είναι φοβερές εικόνες και ο κόσμος από κάτω περίμενε, όπως καταλαβαίνεις, με αγωνία. Δεν είναι και λίγο πράγμα να βλέπεις δύο ανθρώπους χωρίς να είναι δεμένοι πουθενά να ισορροπούν σε τέτοια δυσθεώρατα ύψη. Είναι τρομερό, πραγματικά. Τρομερό. Για να δούμε τώρα και το χριστουγεννιάτικο πάρκο, δέντρο της Νέας Υόρκης. Ναι, έτσι. Στο Rockefeller, στο κέντρο Rockefeller, βέβαια έγινε υπό τη σκιά των διαδηλώσεων στη Νέα Υόρκη, όπως είχαμε δει και στην αρχή της εκπομπής. Άναψαν τα 45.000 χρωματιστά φωτάκια LED, ένα δέντρο 26 μέτρων, το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ ωραία φωτισμένο. Και η παράδοση λέει ότι εκεί τραγουδούν κάθε χρόνο, εφόσον παρακολουθούν και χιλιάδες άνθρωποι το θέμα αυτό. Τραγουδούν η Μαράια Κάρεϊ, φέτος τραγούδησε και η Lady Gaga, ενώ παραβρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί τουρίστες. Μάλιστα. Σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με φιλανθρωπική νότα όμως, ο πρίγκιπας Χάρη, ο οποίος ντυμένος με το κουστούμι του έφτασε σε χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι κύριοι που βλέπετε ντυμένοι οι βασίλειδες είναι χρηματιστές, έτσι. Ακριβώς. Εκείνος πήγε σοβαρός, εκείνοι είχαν μάλλον πιο χαρούμενη διάθεση. Μπήκε και εκείνος σε ρόλο χρηματιστή, έπιασε τα τηλέφωνα, έκανε τις ανταλλαγές του και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες λίρες στη μέρα φιλανθρωπίας, όπως είναι η σημερινή εκεί στη συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλετε να αγοράσετε δέντρο χριστουγεννιάτικο, θα σας πούμε αμέσως τώρα τι πρέπει να κάνετε. Βασικά να βρείτε ένα από τους υπαίθριους πολιτές χριστουγεννιάτικων δέντρων. Γιώργο, καλησπέρα. Καλημέρα. Η Αμερική δεν ξέρει βέβαια από δέντρα. Εμείς έχουμε τα καλύτερα και μάλιστα και από τη γειτονιά σου, Πόπη, από τη Χαλκιδική, αυτά που βλέπεις εδώ πέρα δίπλα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Πείτε μας καταρχήν τιμές. Πάμε κατευθείαν. Αυτό είναι το δεντράκι. 20 ευρώ. Το πιο φθηνό, έτσι. Ναι, ναι. Μετά πάμε σε λίγο πιο μεγάλο. 25 με 30 ευρώ είναι αυτό. Ωραία. Το επόμενο που βλέπουμε. Γύρω στα 50. Και πίσω βλέπω έχουμε τα μεγάλα, έτσι. Είναι τα μεγάλα κομμάτια που ναι. 70 με 80 ευρώ είναι τα πολυτελείες. Ωραία. Τι προτιμάει τώρα ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος που ξεκινάει, έχετε εδώ πέρα, ο κόσμος έχετε ξεκινήσει και διαθέτετε τα δέντρα σας, σε τι τιμές ο κόσμος ψωνίζει συνήθως, τι προτιμάει? 50 με 60, 70 ευρώ, εντάξει, έχουμε και πιο χαμηλά, αλλά αυτά προτιμάει ο κόσμος. Υπάρχουν και πιο ακριβά από ναι, 70 ναι, ευρώ. Μεγάλα, μεγάλα. Μεγάλα, όπως καλή ώρα αυτό πέρα που δείχνει τώρα ο Κώστας ο Βλαχόπουλος εδώ, ο εικονολήπτης μας. Αυτό πέρα το δεντράκι, για παράδειγμα, είναι σε αυτό το μέχρι περίπου 2,5 μέτρα. Όχι, ναι. Πόσο περίπου 2,5 μέτρα με 70 ευρώ είναι... Οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι, έχουν πέσει, έχουν ανέβει. Ίδιες είναι οι τιμές. Αλλά φέτος ο κόσμος είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα φέτος. Ναι. Α, είναι ο κόσμος καλύτερα φέτος. Να και έχουμε και κάτι. Ναι. Αγοράζει ναι. Ο κόσμος δηλαδή ναι. Περισσότερο από ότι πέρσι. Ναι, αγοράζει. Εντάξει, παιδιά, συνεννόηση κανονικά. Σαν να μιλάμε απευθείας με τη Χαλκιδική, φωνάζοντας είμαστε. Θα φτάσει η φωνή εκεί, θα μας απαντήσει. Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και το φίλο με τα έλατα. Καλές δουλειές να ευχηθούμε. Τα καλλιεργούν όλο τον χρόνο, ζει ολόκληρη περιοχή έτσι, από αυτή την καλλιέργεια των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Και επίσης, αφού κλείσαμε για το κεφάλαιο αυτό, να σας πούμε ότι αν αύριο ετοιμάζεστε για δουλειές στο κέντρο της Αθήνας, έχετε το νου σας, γιατί βγήκε απόφαση, κλείνει το κέντρο αύριο. Βάιε, τι λοιπόν, μέτρα αύριο είναι έχουμε αυτά. Την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού. Λοιπόν, από τις 6 ώρα το πρωί που. Ο κ. Νταβούτογλου θα βρίσκεται στην Αθήνα σε μια προσπάθεια
φαίνεται λίγο να αποκλιμακωθεί η όποια ένταση έχει δημιουργηθεί με την Τουρκία. Έχει κάνει και κάποιες μπριστικές δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, για να έχουμε ένα μέγεθος στο μέτρο, ξεκινάμε από το αεροδρόμιο 6 ώρα το πρωί μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα θα είναι σε ισχύ από αύριο 6 ώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 ώρα, που φαίνεται ότι θα αναχωρήσει ο Τούρκος επίσημος. Όλο το κέντρο λοιπόν είναι εδώ, είναι δεκάδες οι δρόμοι στο έγγραφο αυτό. Κλειστό, όταν λες, εννοείς ότι δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο. Θα περνάνε κανονικά, απλά όταν θα γίνει η μετακίνηση του επισήμου θα κλείνουν οι δρόμοι. Απλά απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες. Δηλαδή. Επαναλαμβάνω, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε όλο το κέντρο της Αθήνας και σε δρόμους όπως η Αττική Οδό, 100 μέτρα μακριά από το σημείο που θα γίνει η διέλευση του επισήμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις δυνατότητες που δίνει ο ΤΕ σε 10 νέους ανθρώπους να αναπτύξουν καριέρα με μεγάλες μάλιστα προοπτικές. Η κίνηση αυτή είναι μέρος προγράμματος του οργανισμού που δίνει την ευκαιρία για άμεση πρόσληψη σε αυτούς οι οποίοι θα επιλεγούν με αυστηρά κριτήρια. Ο ΤΕ σήμερα είναι ένα μεγάλο σχολείο και μπορεί να δημιουργήσει τους ηγέτες του αύριο. Μια ευκαιρία, ένα μοναδικό ξεκίνημα για 10 ταλαντούχους νέους δίνει ο ΤΕ Κοσμοτέ ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους που θα θελήσουν να λάβουν μέρος στο Graduate Training Program. 10 νέους ανθρώπους από την αγορά, 10 ανθρώπους με ιδιαίτερες, με ξεχωριστές προσωπικότητες, στους οποίους θα δώσουμε την κατάλληλη εκπαίδευση μέσα από μια πορεία 18 μηνών. Η διαδικασία επιλογής θα είναι αυστηρή και θα περιλαμβάνει στάδια αξιολόγησης και κύκλους συνεντεύξεων που θα δώσουν την άμεση πρόσληψη σε αυτά τα 10 νέα παιδιά που θα ακολουθήσουν ένα ταξίδι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να είναι νέος μέχρι 28 ετών, να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και να μην έχει εργασιακή εμπειρία ή και αν έχει να είναι μάξιμο μέχρι 2 χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αξιολόγηση 30 εργαζομένων μέσα από την εταιρεία κατόπιν δικού τους ενδιαφέροντος. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία λοιπόν αυτή από τον ΟΤΕ και από τον κύριο Τσαμάς. Και πάμε να δούμε τώρα και τα ωφέλη της ανακύκλωσης, τα οποία είναι τόσο πολλά για την, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι. Η ανακύκλωση είναι σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και τη ζωή μας και από ό,τι φαίνεται ο κόπος των ανθρώπων που φροντίζουν να ανακυκλώνουν συσκευασίες στον μπλε κάδο πιάνει τόπο. Από την ανακύκλωση εξυπηρετούνται 9.400.000 πολίτες, ενώ έχουν διατεθεί συνολικά 153.000 μπλε κάδοι και 408 οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά η διαδικασία, για το λόγο αυτό ρίχνουμε στους μπλε κάδους μόνο συσκευασίες, αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλινες, χάρτινες. Τα ειδικά οχήματα της ανακύκλωσης που η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης έχει παραχωρήσει στους Δήμους συλλέγουν το περιεχόμενο του μπλε κάδου και το μεταφέρουν στα κέντρα διαλογής, εκεί όπου τα υλικά διαχωρίζονται. Τα τελικά υλικά μεταφέρονται στα αντίστοιχα εργοστάσια όπου ολοκληρώνεται η αξιοποίησή τους ώστε να γίνουν νέα προϊόντα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε οι συσκευασίες να είναι καθαρές από υπολείμματα πριν τις ρίξουμε στην ανακύκλωση και βέβαια δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στον μπλε κάδο. Μάλιστα, Σωτήρη, πάμε μαζί να δούμε το Μακηδιώγο. Σωτήρη, σε έχω χάσει φέτος. Δεν έρχεται. Και εσύ. Yes. Ναι. Με έχεις πεθυμίσει. Ναι. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Γεια σου, Μάκη. Τι κάνετε. Είμαστε όλοι καλά. Αυτό λέω, τι κάνετε. Ερχόμαστε στο... Αναφέρεσαι... Να πούμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Να πούμε. Γιατί ποινική είσαι... δίωξη. Είναι πολύ σοβαρή. Α, μάλιστα, συγγνώμη. Ποινική δίωξη για 16 άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, χωρίς να ανακοινωθούν ονόματα από τον εισαγγελέα. Μπαίνουμε στην υπόθεση αυτή κανονικά πλέον. Μάλιστα. Να δούμε. Πραγματικά σοβαρή είδηση αυτή. Να δούμε τι θα βγει. Πόσα άτομα είπες? 16. Χωρίς ονόματα. Χωρίς ονόματα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα. Τις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Κατηγορίες. Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Βαρύτατες. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ, με ενδιαφέρουσα είδηση και επί είναι σκιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα δούμε. Πάμε όμως, γιατί είχαμε και μπάλα χθες. Είχαμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι σήμερα για την εμβόλυμη έκτη αγωνιστική Πανετολικός Παναθηναϊκός, Όφη Εργοτέλης και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Χθες λοιπόν στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό. Αύξησε τη διαφορά σε 5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τα γκολ και τις δηλώσεις του Άγγελου Αναστασιάδη και του Μίτσελ Γκονζάλης. Για να τα δούμε. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη και την εμβόλυμη έκτη αγωνιστική της Super League. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 2-1, έφτασε στους 28 βαθμούς και πλέον αύξησε τη διαφορά από τους Ερυθρόλευκους στους 5.
Στο 43 ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Στέφανο Αθανασιάδη να σκοράρει μετά από πάσα του Σκόνδρα. Εμείς δεν είχαμε να χάσουμε, αν φέραμε μια ισοπαλία παραδείγματος χάρη, θα ήμασταν πάλι ικανοποιημένοι όσον αφορά το που είμαστε. Άσχετα εάν εμείς πήραμε την νίκη, πήραμε το 100% που ζητήσαμε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να απαντήσει δύο λεπτά αργότερα. Ο Ντομίγκες εκτέλεσε κόρνερ και ο Φωστέρ με εξαιρετικό τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Γλύκου, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Κατά τη γνώμη του, σήμερα δεν παίξαμε έξυπνα το παιχνίδι. Χρειαζόταν πολύ περισσότερη εξυπνάδα και περισσότερο πάθος το παιχνίδι σήμερα. 4 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γκολάς τροφοδότησε τον Περέιρα, ο οποίος με εκπληκτικό σουτ έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Να ευχηθώ επί τη ευκαιρία στον Ολυμπιακό να περάσει στο Champions League, στο παιχνίδι που έχει να περάσει στο UEFA. Και αυτό σας το μεταφέρω και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Για να γνωρίζετε. Εμείς λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά από αναγκέφαλους. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά ο βοηθός διαιτητή Γιώργο Ακάκος λανθασμένα υπέδειξε σε θέση offside τον Τζανδάρη και έτσι τον γκολ που πέτυχε ο παίκτης του κεφάλου δεν μέτρησε. Περίπου 2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποθεώσουν παίκτες και προπονητή του δικεφάλου για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν στον ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος. Πάντως στη Θεσσαλονίκη, ακόμη σε τέτοιους ρυθμούς, μου λένε ότι ζει η κυρία Ευγενία Τσουκάτη. Τσουκάτη, όχι Τσουκάτου. Μην καρφωνόμαστε κιόλας. Κέρδισε τη σημερινή μας προσφορά. Συγχαρητήρια, κυρία Τσουκάτη. Οι υπόλοιποι αύριο πάλι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μην φύγετε από το Star, διότι ακολουθεί Τατιάνα Στεφανίδου και μία με την υπέροχη παρέα της. Και εμείς πάλι εδώ κοντά σας, στις οθόνες σας, στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε θα έχουμε. Έχει κατέβει η ροή η ίδια στο κοντρόλ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η ίδια η ροή βρίσκεται στο κοντρόλ και μου μιλάει αυτή. Αν η ροή δίνει εντολές, γεια σας αύριο πάλι. Το καλό νίκησε. Θα νικήσει, γεια σας.